Είμαι πολύ αγαπημένος, φίλε. Τι έπατε, δε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγα κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προπροάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό. Της κακομοίρας. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι παίρνεις την προστόπιση περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, τόπι. Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης. Μικρό, μικρό του μύρου κάμα του. Μικρό του μύρου κάμα του κι κάψα μου μιγάλη. Λέω τη μια να πάντευτο, μα πιο καλά σαν του σκυπτό. Μα πιο καλά σαν του σκυπτό του αναβάλω πάλι. Τα λιρά, τα λιρά, τα λιρά μόνο έντικα. Τα λιρά μόνο έντικα, μη τις κρατήσεις δέκα. Δεν φτάνουν για πάρτι μου κι θέλουν κι γυναίκα. Δεν φτάνουν για πάρτι μου κι θέλουν κι γυναίκα. Όχι, θέλουν κι γυναίκα. Καλό απόγευμα σε όλους. Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ στο 95,5 της Κακομοίρας. Με τον Εμίλιο Γαβριλίδη στη δημιουργία των ήχων. Τι κάνετε, κύριε Γαβριλίδη? Καλά είστε? Με ποιον είστε αύριο? Με τη Λιβερπουλάρα. Όχι Λίβερπουλ, Λιβερπουλάρα. Το σκουπίδι. Η μεγαλύτερη είναι η Σαουθάμπτον. Άστε τώρα αυτά, εντάξει. Κι εγώ με τη Λίβερπουλ είμαι αύριο. Αλλά μην με τραγανίσω τώρα. Ποια είναι η μεγαλύτερη? Εντάξει. Το σκουπίδι με ποιον είναι? Δεν ξέρεις? Αυτός είναι με όποιον χάσει. Με όποιον χάσει και εκτεθεί. Λοιπόν, η κυρία Λίλα Γουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη. Ο Γρηγόρης Κόκκινος με τον 193 στα 193. Κωστή Ραπτόπουλο εδώ στους 95,5 των FM. Να δούμε αν αύριο θα κάνει το 194 στα 194. Είμαστε παρέα με τους αδελφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν να κάνετε την οριστική διαγραφή στο αυτοκίνητό σας, αρκεί να κρατάτε την άδεια κυκλοφορίας στα χέρια σας. Να τηλεφωνήσετε στο 18133 και όλα τα υπόλοιπα να τα κάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Γρήγορα,
αξιόπιστα και φυσικά δυνατά στην καλύτερη τιμή της αγοράς με ένα τηλεφώνημα στο 18133. 9.55 και ένα το μήνυμα στο 54.340 Μετρόπολη 95.5 στο Facebook. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε, ειδικότερα οι φίλοι οι οποίοι τηλεφωνείτε από το εξωτερικό, και να πω ότι αν ήρθε η ώρα να αλλάξεις τα λάστιχά σου, τώρα είναι η κατάλληλη εποχή. Μπες στο tireshop.gr, το κορυφαίο site για ελαστικά, και βρες το καταλληλότερο για τα δικά σου, για το δικό σου αυτοκίνητο. Εκεί θα βρεις και τα ελαστικά Nokian Tires, σκανδιναβικής τεχνολογίας, με κορυφαία ποιότητα και απόδοση. Πληκτρολόγησε tireshop.gr, ενωμένο είναι μία λέξη, και μάθηκε για τον μεγάλο διαγωνισμό, ο οποίος χαρίζει σε έναν από εσάς 4 ελαστικά Nokian Tires και δωρεάν την τοποθέτηση στο δικό του αυτοκίνητο. Η κλήρωση για το μεγάλο διαγωνισμό από τα σούπερ μάρκετ όλα θα γίνει σήμερα στις 6 το απόγευμα στην Εθνική Αντιστάσεως 12, εκεί όπου μπορείτε να πάτε και εσείς οι οποίοι έχετε κερδίσει και να κλειδώσετε τη συμμετοχή σας, να κερδίσετε για ένα χρόνο κουπόνια αξίας 300 ευρώ για να εξασφαλίζετε τα ψώνια για έναν ολόκληρο χρόνο προσφορά από το Μετρόπολη 95,5 και από τα σούπερ μάρκετ όλα. Τέλος, να πω ότι είναι καιρός να βάλουμε χρώμα στη ζωή μας, γενικότερα να χρησιμοποιούμε κατάλληλα χρώματα, ποιοτικά, και τα καλύτερα όλων είναι τα Vitex, όπου βγαίνουν σε ό,τι έκδοση μπορείτε να φανταστείτε, όπως τεφλόν, ακριλικά, οικολογικά, για μέταλλα, σε χιλιάδες αποχρώσεις και σε τρομερή ποιότητα, όπου θα τα βρείτε σε ένα από τα καταστήματα Κοσμάγλου, αφού υπάρχουν δυτικά η θέση 62 με Αντώνη Τρίτη στον Εύρωμο το πρώτο, κέντρο Φιλίππου 74 το δεύτερο, και ο τρίτο είναι ανατολικά Εθνική Αντιστάσεω 82 στο Φίνικα με τηλέφωνο το 2310-480-606. Καλησπέρα στα πιο γρήγορα δόντια των Ερτζιανών. Απορία. Γιατί δεν έβαλε η ψηφιότητα για δήμαρχο ο Βαλακρός να ξεμπερδεύουμε από την πρώτη κυριακή? Δεν θέλει ή φοβάται? Εμένα ρωτάς? Ρωτάει ο φίλος. Τι ρωτάει, γιατί δεν έκανα εγώ τι? Γιατί δεν έβαλες υποψηφιότητα την πρώτη Κυριακή, να ναι. Τελειώνουμε. Γιατί οικονομάω από αλλού εγώ. Δεν χρειάζεται να πω ο δήμαρχος να οικονομήσω. Αυτή είναι η απάντησή μου. Ωραίο. Αν με ρωτάς γιατί δεν έβαλα δημοτικό σύμβουλο υποψήφιος, βγάζω λεφτά. Θα σε ενδιαφέρει να γίνεις δημοτικό σύμβουλο? Όχι. Έχω άλλα πράγματα να ασχοληθώ και δεν θα μου καλώ σε αυτό που θα έκανα. Αυτοί που παίρνουν στο Δήμο και αυτό είναι γεννημένοι γι' αυτό. Είναι κατάλληλοι για αυτό το πράγμα, τους αρέσει η τοπική αυτοδιοίκηση, τους αρέσει, είναι χόμπι, είναι μεράκι. Έχουν μια τρέλα. Έχουν μεράκι, εγώ έχω μεράκι και άλλα πράγματα. Δηλαδή, θα κάνω εγώ το μεράκι το δικό μου αλλιώτικο. Μια χαρά είναι το μεράκι μου. Ο ανακατοσούρας δεν είναι για εκεί, ας το πω έτσι απλά. Λοιπόν, είδες καθόλου Εθνική χθες, μήπως κατά λάθος στο Φιλικό? Πήγα με τον γιατρό τον Πανιώτη, έφαγα σε ένα εστιατόριο, ούτε το αποτέλεσμα ξέρω. Χάσαμε 2-1. Χάσατε 2-1. Χάσαμε η Ελλάδα, Έλληνας. Ό,τι θέλω είμαι, ρε φίλε. Ό,τι θέλω είμαι. Με ρώτησε σε μένα τι είμαι. Εγώ μπορεί να θέλω να είμαι Βενεζουελάνο. Βενεζουελάνο. Πώ το πε? Βενεζουελάνο. Βενεζουελάνο. Ναι. Μπορεί να θέλω να είμαι. Αυτό ήταν στη γραφή Έλληνα. Τι γράφει? Έλληνα δεν γράφει. Ό,τι θέλει γράφει. Άμα θέλω την αλλάζω. Ρε. Εγώ τη νιώθω μέσα μου. Α, τη γράφει τώρα. Τι νιώθει? Τι νιώθω. Ελεύθερο άνθρωπο νιώθω. Να νιώθω Έλληνα και να νιώθω Τούρκο και να νιώθω. Τι πλάκα με κάνει τώρα. Μια χαρά. Χάσετε 2-1. Το είδε το μάτς? Όχι. Ούτε εσύ το είδες. Εντάξει. Δεν. Ωραία. Δηλαδή, εκτιμώ ότι τα φιλικά σε αυτή τη φάση. Ναι. Ποια φιλικά, εδώ κάτσω την εθνική ομάδα του Αναστασιάδη τώρα. Δεν είπα τίποτα τον Άγγελο, την εθνική ομάδα δεν γουστάρω. Ωραία, πάμε παρακάτω. Αφού δεν την είδες, δεν πουλάει. Δεν έχω να πω κάτι. Λοιπόν. Αφού δεν την είδες, τι να πει. Πρώτο δεκάλεπτο, συμφωνείς να μιλήσουμε λίγο για τις εκλογές? Εγώ να μιλήσω για τις εκλογές? Ναι, λίγο. Έτσι. Έχεις πάρει κλίμα, βλέπεις τι γίνεται. Ωραία, ναι. Τι βλέπεις, ΠΑΟΚ ή Άρη? ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ. Ναι. Ποσοστά? Μεγάλη διαφορά. Δηλαδή, ρε, μην πες νούμερα. 65-35. Σε αυτό θα εκτεθείς? Δεν ξέρω, ρε, ας εκτεθώ, ρε. Τι είμαι για. Τι μπορώ. Σε αυτό δεν σε βλέπω να πέφτει. Βλέπω να. Ο Ζέρβας να παίρνει τις εκλογές. Γιατί η ποδοσφαιροποίηση των εκλογών. Η ποδοσφαιροποίηση των εκλογών με αυτό το ρεύμα που έχει ο ΠΑΟΚ στην πόλη. Νομίζω ότι εκεί πάει η δουλειά. Όχι νομίζω. Υπάρχουν και στατιστικές που οποίες δίνουν κάτι, δεν τις πιστεύω πολύ, αλλά ένα κομματάκι μπορώ να το πιστέψω. Τον ΠΑΟΚ βλέπω.
Τον ΠΑΟΚ βλέπεις. Ναι, τον ΠΑΟΚ βλέπω. Όταν. Ρε Σικόκινε, όταν ο άλλος Αλεκάκης λέγεται, πώς λέγεται. Λεκάκης. Πώς το λένε αυτόν. Ο κύριος Λεκάκης, ναι. Αυτός τι, πασόκινο άνθρωπος. Πασόκινο. Ωραία. Με το βουτάρι, ήταν αντιδήμαρχος. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Να είναι καλά ο άνθρωπος. Όταν λοιπόν πουλάει, σε εισαγωγικά πουλάει. Δεν μου παρεξηγηθεί με τον άνθρωπο, δεν έχω κάτι εναντίον του. Πουλάει, ας πούμε, τους Αριανούς και πάει με την άλλη μεριά, μόνο από αυτό το πράγμα. Γι' αυτό βγήκε τρεμάμενος εδώ και προηγουμένος ο. Πώς το λένε, ο φίλος μου, ο Κουκουλιάς. Έτρεμε το φιλοκάρδι του, σου λέει: μην πάω στο Καριλάκι, αφού καρακοτρώνει κι εγώ. Γιατί... Ήδη στα Facebook διαβάζω εγώ, γιατί μια ώρα τη μέρα αφιερώνω στο Facebook και στο Instagram. Μια ώρα τη μέρα, βρίσκω χρόνο. Και τον έχουν αρχίσει τα πινελίκια οι Αριανοί. Τον λέει: πουλιτάρι, δεξιά και αριστερά. Δεν τα υιοθετώ αυτά. Εγώ λέω: τι λένε αυτοί, τι γράφουν αυτοί. Μόνο και μόνο που ο Λεκάκης πουλάει σε εισαγωγικά την όλη ιστορία του Αριανού. Είναι καταδικασμένοι ει θάνατο να πούμε οι Αριανοί. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα. Του πούλησε ο Λεκάκης. Τώρα πέρα την πλάκα. Δεν είναι καθόλου πλάκα. Όχι, όταν ο Λεκάκης, ο Αριανός, ο έτσι, ο αλλιώς κτλ. Του πουλάει, έχει βάλει στο συνδυασμό Αριανούς κτλ. Και πάει. Με το δικαίωμά του είναι να πάει όπου θέλει. Είτε ξέρω εγώ έχει συμφέροντα, είτε έχει ιδεολογία, είτε έχει τους δικούς του λόγους. Καλά κάνει. Στον καπιταλισμό εγώ δεν κατηγορίζω κανένα Λεκάκη. Ζούμε σε καπιταλιστικό καθεστώς, με καπιταλιστικό σύστημα. Σε κομμουνιστική κυβέρνηση. Όμως. Εγώ δεν κατηγορήσω ποτέ κανέναν ο οποίος πηγαίνει από μια παράταξη στην άλλη. Όπου γουστάρει πάει. Ελεύθερος άνθρωπος είναι, ο καπιταλισμός είναι ελεύθερος και αγοράζει και πουλάει τον καθέναν και οι ιδέες μπορεί να αλλάξουν, πώς το λένε, μέρος. Καλά κάνει ο άνθρωπος και πάει εκεί που θέλει. Μπορεί να του δώσει αντιδημαρχία, μπορεί 1002. Για να πάει εκεί κάποιο λόγο θα έχει. Κοίταξε. Όταν υπάρχει δεύτερο γύρο εκλογών. Ακού. Υπάρχουν συμμαχίες. Τώρα γιατί πάει ο Λεκάκης εκεί. Μπορεί να έχει συμφέροντα. Το συμφέρον μπορεί να το κάνει αντιδήμαρχο, μπορεί να του δώσει ένα πόστο. Ωραία. Και εγώ θα πήγαινα. Αν μου υποσχεθείς ότι θα μου δώσεις κάτι το οποίο δεν έχω, θα πάω. Να κάνω μια ερώτηση. Όχι, πριν κάνεις την ερώτηση, να σου πω ότι διέκρινα όλο αυτό το διάστημα την πολιτική που άσκησε και ο Ζέρβας και ο κύριος Ταχιάος, ότι ο ένας ήταν πολύ καλός στο θέμα επικοινωνίας, ο κύριος Ζέρβας, ενώ ο άλλος ο κύριος Ταχιάος δεν ήταν τόσο έξυπνος στο θέμα επικοινωνίας, μπορεί να μην το έχει. Ένας μορφωμένος άνθρωπος, πολύ μορφωμένοι άνθρωποι δεν κατέχουν το κομμάτι της επικοινωνίας, αυτό δεν διδάσκεται. Αυτό είναι ταλέντο, ας πούμε. Το να έχεις επικοινωνία με το κοινό σου, αν είσαι στα κοινά. Και αν το άλλο... δεν είχε επικοινωνία, πώς βγήκε πρώτος. Τι να έχει λέει. Αφού δεν έχει επικοινωνία, πώς βγήκε πρώτος. Τι βγήκε πρώτος. Τώρα θα. Τι βγήκε πρώτος. Στην πρώτη Κυριακή. Πώς βγήκε. Το κόμμα το στήριξε. Κομματόσκυλα είναι αυτή. Αυτοί που ψηφίζουν κομματόσκυλα. Ο ναι. Κύριος Ζέρβας είναι η Νέα Δημοκρατία. Ό,τι θέση είναι ο Ζέρβας. Ο κύριος Οφανός είναι η Νέα Δημοκρατία. Ναι. Ο κύριος Ταχιάος είναι η Νέα Δημοκρατία. Ναι. Εγώ λέω. Ποιος είναι πιο συμπαθής από τους τρεις. Η μάπα του. Μετά τις εκλογές το πω. Πώς το πω εγώ τώρα. Μετά τις εκλογές. Δεν με νοιάζει μένα. Τι έχω κάνει συμφέρον. Μετά τις εκλογές. Φοράς τις εκλογές. Η μάπα του Ορφανού δεν πουλάει. Δεν πουλάει η μάπα του Ορφανού. Του Ταχιάου είναι αντιπαθητική. Ο Ζέρβας κάνει κλικ και σε άλλα στρώματα. Τα στρώματα τα άλλα, άστα να πάει στο διάλογο, δεν τα λέω. Περίμενε. Επίσης αυτό που διακρίνω πέρα από το επικοινωνιακό κομμάτι, χρησιμοποίησε πανέξυπνα το κομμάτι ΠΑΟΚ, πανέξυπνα, και επίσης από ό,τι ξέρω και από εδώ και από δεξιά και από αριστερά, ξόδεψε αρκετά χρήματα. Τα οποία τα χιάωσα μου δεν ξόδεψε, αλλά ούτε και ο Ορφανός. Ο καθένας ανάλογα με ό,τι μπορεί. Κοίταξε Κόκκινε, όταν κάνεις προεκλογικό αγώνα, ψηφίζεις, συγγνώμη, ξοδεύεις κιόλας. Ο Ζέρβας, επειδή είναι και από. Όχι ότι άλλοι δεν έχουν λεφτά, έχουν όλοι λεφτά, έχουν από καλές οικογένειες, οικονομικά καλές οικογένειες, έτσι. Ο Ζέρβας έδωσε χρήμα. Μάτωσε. Έδωσε μεγάλα φράγκα. Και το ξέρεις πολύ καλά. Έτσι δεν είναι. Ανάλογα με το πάπλωμα. Ράς το πάπλωμα. Ανάλογα με το δεν κόλωσε να βάλει το χέρι στην τσέπη ο Ζέρβας να διαφημιστεί, να κάνει promotion. Πρώτον. Δεύτερον, πιο επικοινωνιακός. Αν το θες και σαν άντρας, πιο ωραίος είναι από τους άλλους δύο. Γιατί ψηφίζουν και γυναίκες. Ποιο νέο παιδί είναι. Γιατί πιο ωραίο, τι σχέση έχει ο νέος. Πιο ωραίος άντρας είναι. Από τον Ορφανό, ο οποίος είναι 65, ο οποίος είναι, ας πούμε, στην τρίτη ηλικία πια. Και ο άλλος ποιος είναι. Ο Ταχιάος δεν συμπαθιέται από γυναίκα. Μπήκε καμιά κόμενα να πει σκίζω τα ρούχα μου για τον Ταχιάο. Θα κάνει τον κόσμο να ψήσει Ταχιάο τώρα. Δηλαδή να πει. Ο Ζέρβας να πούμε, βλέπω ότι σαν μάπα είναι πιο. Πώς το λένε. Πιο κόμενο, να στο πω ρε παιδί μου. Δηλαδή με συγχωρείς, είναι κριτήριο η ομορφιά. Εδώ κριτήριο είναι από το πάω κάρι, δεν είναι κριτήριο ομορφιά, ρε. Εγώ σ' ακούω. Όλα είναι κριτήρια. Δεν σου έβαλα χέρι. Πακέτο και... κριτηρίων είναι όλα. Εντάξει, κελάω. Ξόδεψε ο Ταχιάο λεφτά, ρε. Ξόδεψε. Πόσα περισσότερα από τον Ζέρβα. Όχι. Όχι. Η μάπα του είναι πιο συμπαθητική από τον Ταχιάου. Όχι. Αυτά τα πω μετά. Ένα λεπτό. Ποια ομάδα υποστηρίζει ο Ταχιάος.
Άρης. Οι άλλοι είναι περισσότεροι κανίβαλοι. Βγαίνουν στα. Οι κανίβαλοι των ομάδων του ΠΑΟΚ και του Άρη έχουν βγει στα site και λέει: εγώ είμαι ΠΑΟΚ, ψηφίζω τον Ζέρβα. Εγώ είμαι Άρης, ψηφίζω τον Ταχιάο. Βγαίνει ο Μάστορας και λέει: τι δεν είναι καλό αυτό. Μια χαρά είναι. Μια χαρά μας βολεύει. Αν κερδίσει ο Ταχιάος, θα πει: κέρδισε ο κόσμος του Άρη. Ποιος κέρδισε, ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Πάω κρυφτούν από την πόλη ΠΑΟΚ. Θα το ποδοσφαιροποιήσει πάλι. Μα είναι ποδοσφαιροποιημένο, εγώ θα το ποδοσφαιροποιήσω. Εγώ καταγράφω το γεγονός. Εγώ είμαι αλήτης. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, λέει. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Φλωριγιώτης βγήκε. Λοιπόν, μήπως κάνεις το 195 στα 195 αύριο φας την Λίβερπουλ, γιατί μαθαίνω ότι ο Κέιν. Να φάω και το Ζέρβα. Και να φάω και το Ζέρβα. Άμα φάω και το Ζέρβα, με μαγιά μου, ρε φίλε. Δηλαδή, δεν είναι μαγιά, ρε φίλε. Θα πω, δεν υπάρχει αυτό. Ούτως ή άλλως δεν υπάρχει αυτό το χάρισμα. Αλλά αν το καταφέρει. Γενικά αυτό... πάντως, να το πω, κανένας δεν είναι πολύ συμπαθής. Κανένας. Οι φάτσες τους δεν έχουν αυτό το. Να πεις ότι είναι συμπαθητική τύπη, ότι είναι μεγάλη λάμψη, ας πούμε. Απλά ο Ζέρβας είναι, ας πούμε, να το πω, λιγότερο κακός από αυτούς τους άλλους δύο. Άντε, ας το πω και έτσι. Η φάτσα του και αυτά. Ο μόνος συμπαθής πολιτικός στα δικά μου μάτια είναι ο πρωθυπουργός του Καναδά. Τι σχέση έχει ο Καναδάς, ας πούμε. Επειδή ρώτησες. Τι είναι αυτός ο άνθρωπος. Συμπαθέστατος. Τι έχει μάπα του. Baby face, συμπαθής. Και του Τσίπρα η μάπα είναι συμπαθητική, δεν κατάλαβα. Δεν είναι συμπαθητική. Δεν μου είναι συμπαθητική, όχι. Ο Τσίπρας? Όχι. Από το Μητσοτάκη δεν είναι πιο συμπαθητική, δηλαδή. Δηλαδή, αν ήταν να διαλέξουμε να πάμε να φάμε κοψίδια με τον Τσίπρα, θα πήγαινε να φάσει με το Μητσοτάκη. Και με τους δύο. Φράσει από εδώ. Είναι περίεργο, θα ρωτούσα. Εγώ με τον Τσίπρα θα έβγαινα. Εγώ θα πήγαινα και με τον Τσίπρα. Αυτού λέγα εγώ για τις γυμνές, για τα αυτά, για τον Μάρξ, για τις ιστορίες. Για τις γυμνές παραλίες που έκανε. Πάντως και την ιστορία. Ποια ιστορία. Το στοίχημα. Ναι. Δίνει 1,40 από το Ζέρβα, 2,80 από το Ταχιάο. Τελείωσε. Καθάρισε. Πάει. Από την άλλη, να σου πω ότι όποτε ναι. Οι στοιχηματικές εταιρείες. Σαν να παίζει πάω κάρι στην Τούμπα δηλαδή. 1,40 ο Άσος, 2,80 το Χ, 7 το διπλό. Τι γελάτε. Ποιος το ξέρει, του για να δω. Ναι, συμφωνώ. Εντάξει, οκ. Ποιος το ξέρει, αλλά. Μα τα ποσοστά που δίνει ο Μπουκ είναι στα ποσοστά όταν παίζει ο Πάοκ με τον Άρη. Τι είναι. Πάω κάρι στην Τούμπα, 1,40 το δίνει. 1,50, 1,30 πόσο το δίνει. Πώς το δίνει, ρε. Άσχετα που έπρεπε να του φάει ο Άρης και ο Ιωάννη. Ένα-ένα. Παραλίγο να του κάνει ζημιά. Παραλίγο. Του νιόπλου του, βέβαια. Παραλίγο. Αλλά. Τι. Παραλίγο χάλασε το αίτητο. Δεν το χάλασε, αφού δεν μπόρεσε. Εντάξει. Άλλο θέμα, λέγε. Λοιπόν, ένα κομμάτι είναι αυτό. Δηλαδή, λες ότι αν όποιο χάσει, θα χάσει και ο κόσμο από πίσω τη ομάδα. Βέβαια, πάω κάρι παίζει. Οπαδικά. Όχι στο χορτάρι. Οπαδικά. Άμα χάσω και αυτό το κάστρο οι Αριανοί. Είναι πλήγμα. Πώς θα γίνει. Για μένα η εκτίμησή μου ναι. Είναι ότι από τη στιγμή που προέρχονται από, θεωρητικά πάντα από ναι. Ένα κομματικό φορεακή ή τρεις. Δεν κατάλαβα. Τρεις πρώτοι. Τι τρεις πρώτοι, τι κομματικό φορεακό. Από την Νέα Δημοκρατία. Αφού άλλος έφυγε. Ποιος έφυγε. Ορφανός. Λοιπόν. Εκτός Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι, ήτανε. Τόσο, δηλαδή τι άλλαξε, πήγε στο. Ξέρεις εσύ αν ορφανός θα ψηφίσει Νέα Δημοκρατία ή Πασόκ. Όχι, ειλικρινά. Λοιπόν τι, βέβαια. Είναι στέλεχος, είναι όμως στην ομάδα. Έφυγε, πάει, τέλειωσε. Το διώξαν αντάρτης, τον πουλήσανε, του φέρθηκε καν άσχημα όπως και τον Ψωμιάδη. Η Νέα Δημοκρατία των Ορφανών και τον Ψωμιάδη του φέρθηκε άσχημα. Εγώ γιατί να είμαι αν είμαι Ψωμιάδης Νέα Δημοκρατία. Ύστερα αυτοί εδώ, ο Ορφανός και ο Ψωμιάδης είναι και προσωπολάτρες. Ο ένας μπορεί να είναι μητσοτακικός, ο άλλος μπορεί να είναι τωρομπακονικό. Είναι μπερδεμένη ιστορία Νέα Δημοκρατία. Είναι σύμπλεγμα, δεν είναι κόμμα. Είναι οικογενειοκρατία. Δεν είναι κόμμα. Οικογενειοκρατικό είναι. Ο Ζέρβας είναι ο μόνος που ήθελε να γίνει δήμαρχος. Στους άλλους έβαλα με το ζόρι τα κόμματα, λέει. Γι' αυτό κέρδισε. Λέει ο 543. Μπορεί, δεν ξέρω. Μπορεί γι' αυτό να έχει μια λογική. Δεν ξέρω. Δεν είπε κανείς ότι. Οπότε κλάμα θα έχουμε με τους Αργιανούς. Θα πανηγυρίζουν οι παοξίδες πάλι την Κυριακή. Πάλι αυτοί θα βγουν. Λες να με πει Ευγενούλα, πάμε να κάτσουμε στο Λευκοπύργο πάλι να. Θα πανηγυρίσουμε το αυτό. Να το δω αυτό, ρε φίλε. Και τι άλλο. Θα πάνε οι παοξίδες, θα κορνάνουν. Την Κυριακή βράδυ θα ακούσουν. Τι. Ασπρόμαυρες σημαίες και τα λοιπά. Έχασε το Λυκισκού, θα αγοράζουν και τέτοια. Εγώ το μόνο που θα πω είναι ο επόμενος δήμαρχος να κάνει την πόλη καλύτερη. Έχασε, ρε. Και δεν με ενδιαφέρει τι ομάδα. Ο Ταχιάος έχασε τις εκλογές από το Λεκάκι. Τελείωσε. Τους πούλησε ο Λεκάκης. Οι Αργιανοί. Φαντάζεσαι να έρθει ο Λεκάκης στο Χαριλάο, λέει να πάει. Πού να πάει ο Λεκάκης στο Χαριλάο. Καθάρισε ο Λεκάκης, πάει το Χαριλάο. Εκεί χάσα τις εκλογές. Ο Εφιάλτης θα λένε και τέτοια. Πουλιτάρι θα τον γονάζουν. Θα τον βρίζουν τον άνθρωπο. Κακός βέβαια. Τι...
Μάλιστα. Μάλιστα. Εγώ λέω το τόξο στηρίζει. Φρε, ποιο τόξο. Τι Νέα Δημοκρατία. Ποιο τόξο Νέα Δημοκρατία. Το θέμα ήταν τι θα κάνουν οι άλλοι. Αφού ο Λεκάκη του πούλησε, τελείωσε. Πάει. Πάει ο Ταχιάο. Καθάρισε. Καθάρισε, τι. Το παρασκήνιο δεν μπορώ να το γνωρίζουμε ούτε εγώ ούτε εσύ. Ποιο παρασκήνιο, ρε, βγήκε μόνο στο Λεκάκη. Του πούλησε του Αριανού. Ο Λεκάκη είναι ένα μικρό μερίδιο. Πόσα δέκατο είναι. Τρία, τέσσερα, πόσο πήρε. Τι τρία, τέσσερα. Ή κάνει ρεπορτάζ, δεν ξέρει. Τι τρία, τρία, τέσσερα. Να σου πω. Τι να σου πω. Να σου πω. Θέλω να δω αποτελέσματα. Εάντα, άμα μέχρι να μπει να δει τα αποτελέσματα, πάει και η ώρα. Τι να δει τα αποτελέσματα. Άστα τα αποτελέσματα. Πάνε στα άλλα θέματα. Άστα. Το Φορτούνι που δεν το πουλάει ο. Γιατί ποιο τον θέλει. Ο Ολυμπιακό. Ποιο τον θέλει. Ποιο τον θέλει. Η West Ham. Πόσο. Δίνει 8. 8 εκατομμύρια. Και ο Ολυμπιακό. Άκουσε, εγώ κοίτα. Ο Φορτούνι, άμα ήταν να πουληθεί, θα πουλιόταν πριν 3 χρόνια σε μεγάλη ομάδα του εξωτερικού. Αφόσον δεν πουλήθηκε, καθάρισε ο Φορτούνι. Πάει. Θα γεράσει εκεί στον Ολυμπιακό. Το πολύ πολύ να πάει σε κανένα Κατάρ και αυτό στα 32, σε κανένα Κίνα, σε καμιά αυτή. Τελείωσε. Φορτούνι είναι ή πριν 2 χρόνια 3 τον πουλά και κονομά, τώρα δεν έχει Φορτούνι. Θα κάτσει εκεί. Ο Λεκάκης πήρε 2,59. Πάνω αυτά τα 2,6 πάνω αλλού. Μικρό είναι το νούμερο. Μικρό είναι. Ναι. Δηλαδή τη Νοτοπούλ. Το Λιλί σου είναι μικρό. 2,6 βγάζει δήμαρχο. Τη Νοτοπούλ το 13,59 δεν είναι σημαντικό. Τη Νοτοπούλου. Ναι. Τη Νοτοπούλου. Πού θα πάει τη Νοτοπούλου. Δεν ξέρω. Πραγματικά δεν γνωρίζω. Δεν μπορώ να. Του Βούγια που είναι 7% δεν είναι σημαντικό. Του Βούγια. Του Ψωμιάδη που είναι 5,5%. Ναι. Διπλάσιο Λεκάκη. Ναι. Υπερδιπλάσιο. Ναι. Δεν είναι σημαντικό. Ξέρω εγώ τι να. Δηλαδή λέω 5 και 7,5. 5 και 7, 12,5 και 13,5 η Νοτοπούλου. Η αποχή να δεις πόσο θα είναι. Αυτό, μπράβο. Με πρόλαβες, είχε γράψει ένα άρθρο ο Γρηγοριάδης που να το έγραψε. Νικητής ήταν η αποχή. Το γράφουμε κάθε χρόνο αυτό. Ναι. Για μένα το ότι πήγανε και ψήφισαν οι μισοί. Το 30% θα πάνε να ψηφίσει. Θα το δούμε. Εσύ πήγες ψήφισες την προηγούμενη φορά. Θα πας πάλι. Δεν είσαι σίγουρος. Θα πάω. Θα πας. Το έκανες 3 δευτερόλεπτα 4. Όχι, για να απαντήσεις. Ωραία. Έτσι, ένα δευτερόλεπτο θα κάνω. Ναι. Είναι καταγεγραμμένο. Ένα δευτερόλεπτο. Ένα δευτερόλεπτο. Λοιπόν, θα πάω, ναι. Τώρα, ο καθένας η ψήφος είναι προσωπική, αλλά στο λέω και πάλι. Αν τους πάρει τα χιά στο Δήμο. Εγώ πιστεύω ότι. Θα είναι μεγάλες ρόμπες υπόξιδε, τα ξέρεις. Αυτό που θα κερδίσει. Αν του πάρει το Δήμο τα χιά, θα είναι μεγάλες ρόμπες υπόξιδε. Δίνω προγνωστικά όπως. Ρόμπες ξεκούμπονται. Δίνω προγνωστικά όπως σήμερα. Από τώρα. Πιστεύω ότι όποιος κερδίσει θα κινηθεί μεταξύ του 51 και 55% βαριά. Όχι, μωρέ κόκκινε μου τώρα. Μπορεί να μας δώσει νίκη, τι οικονομήσουμε τώρα. Άστα τώρα. Άμα το ήξερα. Άμα το ήξερα, θα το. Παίξε λίγο, πλάβρι. Τι να παίξω, πόσο δίνει. 2 φράγκα. Η κατάκτηση. Νίκη στον αγώνα. Α, η νίκη στον αγώνα. Ναι. Η κατάκτηση δεν δίνει. Δύο. Όχι, ναι. Πολύ λιγότερο. Πολύ λιγότερο. Εντάξει. Ο καθένας ποντάρει ότι νομίζει. Ο καλό ποσοστό είναι για τη Λίβερπουλ. Να πάρει 2 φορές τα λεφτά σου. Αλλά πιθανόν να παίξει και ο Κέιν. Τι θα παίξει? Ο Χάρι Κέιν. Μετά από πόσο καιρό? Πολύ αυτό μετά είναι. Μετά από πολύ καιρό. Και ο Καντέ έπαιξε μετά από πολύ καιρό, αλλά το πήρε, δεν ξέρει. Στο center for κάποια πιο λίγα μέτρα, δεν ξέρει. Ο Καντέ, ρε φίλε, να σου πω κάτι. Θα σου πω. Δεν μπήκε καλά, θα δεν ήταν. Θα σου πω, με 10 παίκτε παίζαν και θα ήδη. Πάμε σε διάλειμμα ναι, ναι. Και θα σου πω μετά να μιλήσουμε για το τελικό τη Champions League. Γιατί βλέπω Λίβερπουλ. Και θα το αντικρούσει εσύ. Δεν θέλω να σε αντικρούσω γιατί και εγώ βλέπω Λίβερπουλ. Ναι, δεν θέλω να σε αντικρούσω. Έχω τα δικά μου επιχειρήματα. Ναι. Τα οποία δεν είναι τόσο ποδοσφαιρικά πάντα και το ξέρεις. Έχω άλλες παραμέτρους που βάζω. Καλά, το ποδοσφαιρικό τι σχέση έχει με εσένα. Εσύ έχεις άλλες παραμέτρους. Δεν παίζουν και τα άλλα ρόλο. Παίζουν και τα άλλα ρόλο. Αυτό. Πάμε. Τι άλλο. Εδώ είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά. Στέργιος Πετκανίτσα, αδελφών 101 και Μάρκ Μπότσαρη Γωνία. Πηγαίνετε εκεί να βγάλετε κλειδιά Immobilizer. Ή τηλεφωνείτε στο 85-27-27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριά ασφαλεία, λουκέτα. Χρηματοκιβώτια, οτιδήποτε μπορεί να φορά κλειδιά κλειδαρά, ακόμα και το κουμπαρά του Φαρακρού που δεν μπορεί να τα δείξει, όλα γίνονται με ένα τηλεφώνημα στο 85-27-27. Ο φίλος μας ο Χρήστος λέει, είναι δυνατόν Γρηγόρη να πιστεύεις ότι η κομματική υποψήφια του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΙΝΑΛ θα ψηφίσουν την επιλογή Μητσοτάκη για να βάψουν Θεσσαλονίκη μπλε το βράδυ των εκλογών? Ο Λεκάκης τι είναι, Πασόκ. Πασοκόσκι λένε. Και ψηφίζει Μητσοτάκη. Καλά κάνετε τότε. Όχι, δεν είπα κακός. Εσύ το είπες, εγώ το γνώριζα κάτι. Πέρα εσύ στην πολιτική, ακούστε κάτι. Στην μπάλα και στην πολιτική υπάρχουν κολοτούμπες. Υπάρχουν και συμφέροντα τα οποία αλλάζουν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι ακόμα και στις επιχειρήσεις υπάρχει το κοινό συμφέρον. Πάντα θα λειτουργεί το μυαλό σας πάντα με το κοινό συμφέρον. Τι τους βολεύει, τι βολεύει. Και αυτά τα πράγματα ότι πριν από 2 χρόνια ήταν έτσι, αλλάζουν τα πράγματα. Είναι τόσο μεγάλες οι ταχύτητες αλλαγής, οι οποίες. Δείτε πώς κίνησε ο ΣΥΡΙΖΑ.
Είχε την Κωνσταντοπούλου, είχε τον άλλον τον Υπουργό Οικονομικών. Ξαφνικά έγιναν τρία κόμματα. Αλλάζουν αυτά. Και στην μπάλα και στη δημοσιογραφία και στην πολιτική. Παντού υπάρχουν αυτές οι σύντομες και γρήγορες αλλαγές. Σε ταχύτητες του φωτός κινούνται όλα αυτά. Οπότε μην τρελαίνεστε με είναι αυτός εκεί, θα ψηφίσει εκείνο. Δεν πάνε μόνο διάστατα. Σήμερα στον κόσμο δεν πάμε μόνο διάστατα. Είμαστε εξελισσόμενοι, ελισσόμενοι. Ποιος Λεκάκης Δραπτόπουλε, 2,59 πήρε και ο καλύτερος του δημοτικός ομίλος είναι ο Ζαχαριάδης, πρώην δήμαρχος και Παοκάρα. Δεν ξέρω ρε φίλε. Δεν ξέρω. Πάντως είχαν στροφή εκεί πέρα. Ποιος Λεκάκης. Καλησπέρα, ναι. Γρηγόρη και Κώστα. Θέλω να μιλήσουμε για City και Πάοκ του χρόνου. Δραπτόπουλε, θέλω τη γνώμη σου για μάτι φαραστρομηνία στην εκπομπή. Αν και σαν χρόνια λες. Δεν άκουσα ρε, τι είπε. Θέλω τη γνώμη σου για να μιλήσουμε. Για να το Πάοκ, τι να πούμε. Για μάτι σε City και Πάοκ, γενικότερα, όχι τώρα. Α, εντάξει, θα έχουμε καιρό. Αν και σαν χρόνια συνεχίστε έτσι και κλείνε το κινητό σου όταν οδηγά και γελάει. Πότε με είδε αυτό να οδηγάω με το κινητό, όντω το κάνω. Αφού έχει τέτοιο, δεν έχει. Όχι, δεν έχω, οδηγάω και έτσι. Το κάνω αυτό. Τα Bluetooth τα έχω εδώ επειδή βγαίνω στο ART και να μην τα χάσω, τα αφήνω εδώ. Πρέπει να πάρω δεύτερα Bluetooth. Με ανοιχτή ακρόαση πολλές φορές και το αφήνω στο δεξί το κάθισμα. Κάποιες φορές το κινητό μου επειδή είναι σαβούρα, το πήρα και από τη γειτονιά μου, οπότε δεν λέω ποια εταιρεία να μην παρεξηγηθούν και πάνε τηλέφωνο και είπα κακό λόγο για την εταιρεία. Τέλος πάντων ξέρουν ποια είναι η εταιρεία. Άδικος θα είσαι. Δεν ξέρω αν είμαι άδικος. Δύο φορές κινητά μου εδώ, σαβούρα και τα δύο. Δεν σου δώσαν, επέλεξες. Τι είπε, 150 ευρώ πήρα. Σαβούρα κινητά μου εδώ. Σαβούρα. Τέλος πάντων. Ο 913 θέλει απάντησή σου και τον κύριο Ζέσβα με μήνυμα που ζητάει να μην διαβάσει τον αέρα. Ναι, άκουσε ένα δεφίλε. Εγώ είμαι πολύ κόντρα με τους κλέφτες. Δηλαδή με τους μακριχέριδες. Το τι μουσική ακούει ο κάθε υποψήφιος. Το αν του αρέσουν οι άντρες ή οι γυναίκες. Το αν του αρέσει, ξέρω εγώ, το θέατρο. Το θέατρο, ναι. Εντάξει, είναι ένα κομμάτι το οποίο πρέπει να έχει χτίσει με ένα προφίλ. Οπότε επειδή εγώ είμαι πολύ ανοιχτόμυαλος, θα ήμουν πάρα πολύ δυσαρεστημένος εάν είχα ένα υποψήφιο ή μια υποψήφια η οποία έκανε χοντρά πράγματα. Και το βασικό από αυτά είναι η κλοπή. Για μένα η κλοπή είναι ένα από τα μεγαλύτερα αμαρτήματα. Τα άλλα όλα, ας πούμε, αν ήμουν δικαστής και είχα ένα κλέφτη και ένα δολοφόνο και ο δολοφόνος το βλέπεις ότι είχε αιτία, δηλαδή το προκάλεσε κάποιος. Αυτό που λένε ναι. Εμβρασμό ψυχής, ναι. Ενθερμό. Αν ήμουν δικαστής, δηλαδή τον κλέφτη, θα του άλλαζα τα πετρέλαια. Το δολοφόνο θα του έδινα μια μικρή δικαιολογία. Εκείνο που είχε κλέψει πριν από χρόνια μια τράπεζα για το παιδί του που είχε πρόβλημα και τον αθώωσε ο δικαστής. Καλά έκανε ο δικαστής και τον αθώωσε γιατί έκλεψε την τράπεζα. Περίμενε. Ναι, καλά έκανε ο δικαστής. Αν έκλεβε όμως το σούπερ μάρκετ της γειτονιάς και σκότωνε κανέναν, δεν θα τον αθώωνε ο δικαστής. Εντάξει. Το να κλέψει για το παιδί σου, νομίζω ότι έχει πολλά ελαφρυντικά. Εντάξει. Πάμε παρακάτω. Έχει πολλές παραμέτρους και η κοινωνία έχει πολλές παραμέτρους. Σ' ακούω, λέγε. Λοιπόν, πάμε και στο ποδοσφαιρικό κομμάτι, γιατί νομίζω το αυριανό παιχνίδι δεν μπορεί να μείνει έτσι. Μάλιστα. Μιλάμε για το τελικό του Champions League. Ναι. Το τι είναι αγγλικός εμφύλιος, ναι, σε ανησυχεί καθόλου? Τι να με ανησυχήσει, ρε παιδί. Ποδοσφαιρικά. Να με ανησυχήσει γιατί? Μπέσει ξύλο. Όχι. Τι να με ανησυχήσει, δηλαδή η λέξη ανησυχεί, γιατί να ανησυχήσω? Μήπως εδώ μπάλα. Ναι. Δηλαδή τι να δω, τη Λίβερπουλ να παίζει. Επιφυλακτικά και την. Μπράβο, να, επιφυλακτικά. Ναι. Μπορεί να γίνει αυτό. Και να δούμε ένα παιχνίδι που να μην ανεβαίνουν οι Τότεναμ. Πάνω... Η Τότεναμ, ναι, η Τότεναμ δεν μπορεί να παίξει σφιχτά. Δεν μπορεί να παίξει σφιχτά. Γιατί? Μπορεί να ακολουθήσει όμως μια ομάδα η οποία θα παίξει έτσι. Δηλαδή. Η ίδια να πάρει πρωτοβουλία για να παίξει κλειστά δεν το κάνει ποτέ. Η Τότεναμ. Ναι. Ναι. Αν το κάνει η Λίβερπουλ όμως. Γι' αυτό δεν πήρε και το πρωτάθλημα, φαντάζομαι. Ναι. Ο Ποκετίνο, ναι, πριν από κάνα τρίμηνο. Ναι. Είχε πει ότι από ό,τι φαίνεται τα 5 χρόνια εδώ πέρα, ναι, της δικής μου παρουσίας, δεν φτάνουν για να αλλάξουν την οτροπία της ομάδος. Θέλει τουλάχιστον άλλα 5 για να μπορέσουν να διεκδικήσουν το πρωτάθλημα. Όχι, θέλει να αλλάξει και την οτροπία. Μάλιστα. Αυτό που σου λέω, παραμέτρους που δεν είναι ποδοσφαιρικές, αλλά είναι. Είναι ποδοσφαιρικές. Ναι. Δεν είναι, όχι, δεν είναι σύστημα. Είναι κάτι άλλο. Το σύστημα, μπράβο, παίζει λιγότερο ρόλο από αυτά. Λοιπόν, και για μένα ήταν σοφό αυτό που είπε. Δεν ήταν δικαιολογία και αυτό έδειξε η πορεία του μετά. Δηλαδή, ότι κυνηγούσε τα παιχνίδια. Μου άρεσε ο τρόπος πόσο χάρηκε την πρόκριση στο τελικό του Champions League μέσα στο Άμστερνταμ, πόσο το απολάμβανε. Ρε αυτά λόγια, ρε, πες το θέμα. Ρε. Αλλά. Ο Κλόπ για μένα είναι μια μεγάλη προπονητική φυσιογνωμία όπου μας έχει δώσει πολλές απαντήσεις. Ειδικά εσένα που είχες απορίες για το τι, γιατί δεν προσέχει την άμυνα, την έχει βελτιώσει. Φέτος έκανε. Αγόρασε και παίκτες για να τη βελτιώσει. Εννοείται. Και σε ατομικό επίπεδο. Ναι. Μπορεί να τη βελτιώσει και να έχει να πούμε.
Τον Ήγκρασον. Όταν έδωσε 85 εκατομμύρια ευρώ για να πάρει στόπερ. Ημέδες λοιπόν. Βαντάκι δεν πήρε. Ακριβώς. Λοιπόν. Και το ψηφίζουν στους παίκτες σαν το καλύτερο παίκτη της Premier League. Αλλά δεν μπορεί να πει ότι είναι τυχαία η επιλογή. Ξέρεις γιατί πιστεύω ότι η Liverpool. Πόσες μέρες έχει να παίξουν ποδόσφαιρο αυτές οι ομάδες. Πόσες μέρες. Πόσες μέρες. Γελάσουν αρκετές. Είναι αρκετές οι μέρες. Κάνα δεκαμεθήμερο, εικοσαήμερο. Βολεύει πολύ τη Liverpool αυτό. Ξέρεις γιατί. Η Liverpool χρησιμοποίησε στο παιχνίδι της κατά 90% αυτή την πίεση ψηλά. Ναι. Και όχι κατά 99%. Χρησιμοποίησε και την αντεπίθεση. Γενικά δηλαδή στην πίεση ψηλά και στην αντεπίθεση πιστεύω ότι έκανε το 90% των τερμάτων της. Βάλει και τα στημένα κτλ. Δεν έκανε γκολ. Έβαλε πολλά γκολ. 89 έβαλε 22 νομίζω δέχτηκε κάτι τέτοιο. Ναι. Κοίταξε τι γίνεται. Σε ένα παιχνίδι που την έβλεπα με την Bayern στο Μόναχο. Παρέσυρε και την Bayern. 89-22. Ναι. Παρέσυρε και την Bayern σε ένα στυλ. Ήταν ένα άθλιο ποδόσφαιρο. Το να πηγαίνουν πάρα πολύ ψηλά και οι δύο ομάδες να κλέψουν την μπάλα. Χωρίς δημιουργία, χωρίς πλευροκόπηση, χωρίς επινόηση, χωρίς άξονα. Χωρίς σχεδόν τίποτα. 20 μέρες έχουν να παίξουν. Συγγνώμη. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ τη Liverpool γιατί κατόρθωσε. Γιατί καταναλώνουν πιο πολύ ενέργεια. Βεβαίως. Το να παίξει ένα στυλ τέτοιο ποδόσφαιρο και αυτό είχε πολλά χαφ και τα έκανε εναλλαγές στο χαφ. Ναι. Δηλαδή είχε 6 και έπεσαν οι 3. Βάζουν και τον Τζακίνι μέσα σαν, ναι. Σαν έκτο. Ωραία. Ο οποίος βοήθησε. Ναι, αν ήταν ας πούμε. Να παίξουν δύο κουρασμένες ομάδες. Αν ήταν κουρασμένη και η Tottenham, κουρασμένη και η Liverpool. Mm. Και οι δύο κουρασμένες. Εκεί νομίζω ότι η Tottenham είχε πιο πολλές ελπίδες. Αν ήταν κουρασμένη λίγο η Liverpool και η Tottenham ήταν λίγο ξεκουραστή, είχε Tottenham περισσότερες. Ο Μάιος και ο Ιούνιος είναι μήνες που παίζει πολύ μεγάλο ρόλο αυτό. Οπότε, έχοντας η Liverpool 10-15 μέρες αποφορτιστεί από όλο αυτό το πίεση ψηλά και σε μια περίοδο που η άνοιξη. Καταστρέφει ομάδες που έχουν ένα τρίμηνο, τετράμηνο παίξει σε ένα τέτοιο στυλ. Που πάνε με τέρματα γι' αυτό τη δίνω ένα 10-15% περισσότερο. Από ό,τι θα έβγαινε. Από ό,τι θα την έλεγα αν το κάνω το μάτσο αυτό πριν 15 μέρες, ας πούμε. Ωχ, θα τη φάει. Ποια θα φάω. Στην Λίβερπουλ. Βλέπω να παθαίνω φλάσεις. Όχι, τώρα για να σε πειράξει τον. Βλέπω να πέφτουν κανένα δυο Φιρμίνιο Μανέ κάτω με φλάσεις. Αν μιλήσεις με κανέναν που έχει κάνει εξειδίκευση ποδόσφαιρο και δουλεύει σε μεγάλες ομάδες και είναι γυμναστής. Πάρ' το γυμναστή, ας πούμε, του Λουτσέσκου. Ο οποίος και ο Πάοκ έχει κάνει κάποιες φορές πιέσεις. Αν και ο Πάοκ έχει τις από πίσω από την πλάγια γραμμή. Δεν το χρησιμοποίησε πάρα πολύ το πρέσινγκ ψηλά. Το εξοντοτικό λοιπόν στυλ παιχνιδιού της Λίβερπουλ με τις 15 μέρες που λες, εγώ δεν ξέρω πόσες ακριβώς είναι. Αποφόρτιση της δίνουν κουράγιο και ανάσες. Για να το κάνει αυτό πολλή ώρα στο παιχνίδι. Οκ. Okay. Δεν σου μιλάω για τακτικές, για τριάδες, για δίδυμα κτλ. Mm. Αυτά είναι λεπτομέρειες, ναι. Θεωρείς ότι είναι σαν τον άλλο τελικό, δηλαδή μπορεί να δεις τη 0-0 ημίχρονο και να μπουν και 5 γκολ σε αυτό το ζευγάρι πιο εφικτό από το άλλο. Να δεις εγώ νομίζω θα βγει άντερ το μάτς αυτό. Εγώ πιστεύω ότι θα βγει όβερ. Εσύ πιστεύεις θα βγει όβερ. Εντάξει. Το θεωρώ, καταρχήν δεν μπορεί τότε να παίξει άμυνα. Δεν μπορεί τότε να παίξει άμυνα. Μάλιστα. Δεν μπορεί να παίξει άμυνα. Τα χάφτης Tottenham στην πίεση των 5 από τους 6 ή και τους 6 μπροστά. Που θα κάνει η Λίβερπουλ στο 30% δεν είναι καλή, είναι καλή μεσοεπιθετικά. Μεσοαμυντικά όχι. Αν ξεκούρασε ο Κλοπ, την κάνει εκεί τις άμυνες και κλέψει μπάλες, θα χάσει εύκολα. Μην γίνει κανένα 2-0, εκεί το πάσει. Μην ξεκινήσει και να κάνει μετά το ναι, και με κάνει... Όχι όταν ξεκινήσει. Γιατί μετά ο Κλοπ θα κάνει συντήρηση και θα παίξει τη μεγάλη πάσα. Η Λίβερπουλ, επειδή δεν έχει κανονικό δεκάρι. Έχει 3 οχτάρια που αμήνονται και επιτίθενται το ίδιο. Και επειδή δεν θέλει ο Κλοπ, επειδή κουράζονται πάρα πολύ οι μεσαίοι του ποδοσφαιριστές να πηγαίνει στην κουλτούρα του να δημιουργήσουν από τα χαφ, mm-hmm. δεν μπορώ ας πούμε και να πιέζω ψηλά και να δημιουργώ από τα χαφ, παίζει τη μεγάλη πάσα στους 3 μπροστά. Και βγαίνει ένας τέταρτος, ποιος είναι ο πιο ξεκούραστος από τα 3 οχτάρια, βγαίνει σαν τέταρτος με ένα μπακ 5. Yeah. Έτσι βγαίνει η Λίβερπουλ όταν ας πούμε χάσει την μπάλα. Όταν δεν κερδίσει την μπάλα ψηλά και έρθει προς τα πίσω γραμμές okay. Και κερδίσει την μπάλα, δεν έχει τη μικρή την πάσα, έχει τη μεγάλη την 35 πάσα που έχουν η τετράδα στην άμυνά του. Αν εξαιρέσω τον Άρνοντ, οι δύο στόπερ και ο Χάφο ένα έχουν πολύ καλή μεγάλη μεταβίβαση. Μυστικό αυτό. Δεν είναι το πάσα πάσα. Ξέρουν μπάλα. Έχουν την καλή την διαγώνια. Την 60 παλιά. Την 60 διαγώνια καλή μεταβίβαση. Αυτό πρέπει αυτό. Να το έχει κάποιο. Αυτό πρέπει να ξέρει πολύ μπάλα. Είναι πολύ μελετημένη η Λίβερπουλ. Εγώ για να είμαι ειλικρινής πίστευα ότι δεν θα το πάρει το πρωτάθλημα, όχι από την ποιότητά της, από τις ανάσες της. Mm. Αλλά έδειξε ότι
Ουσιαστικά και οι δύο πήραν το πρωτάθλημα. Δε, τώρα για να πω το. Δεν μόνο πήγε 97 πόντου και μετά. Δεν βάζει πρωτάθλημα. Ασύλληπτο. Ήταν μεγάλε ομάδε και οι δύο. Η μία με τον μπάτζετ τη, άλλο του παιδιού. Ναι. Σε αυτό το σκεπτικό το οποίο έχω στο νιαλουδάκι μου. Και θα το γράψω και αύριο. Ναι. Δηλαδή ήρθε η ώρα του Σάρι, το πήρε. Ναι. Ο Σάρι είναι ένα πολύ καλό προπονητή. Ναι. Ο οποίο άρπαξε την ευκαιρία που του δόθηκε με την Τζέλτσι. Μπορεί να μην άρεσε ο παδού το ότι έβαζε τον Αζάρ αλλαγή, έκανε κάποιε αλχημίε. Τον Καντέ τον προχώρησε λίγο πιο μπροστά. Ναι. Το Γουίλιαν το στερούσε χρόνο ενώ το θεωρώ μεγαλύτερο ταλέντο. Ερωτηματικό κοβάσι, δεν θα βγει. Παρότι στοιχηματικά ήταν ό,τι χειρότερο να ποντάρει. Δηλαδή έλεγε θα λήξει over αυτό το match, έλεγε under. Έλεγε θα λήξει under, έλεγε over. Αψυχολόγητη ομάδα. Πάντως η Τσέλσι μέσα στη διάρκεια του πρωταθλήματος διόρθωσε πράγματα. Ναι, αλήθεια λες. Που ανέμενε ο Σάρι και τη δεύτερη χρονιά. Έκανε πολλές αλλαγές. Ψαχνόταν. Δεν σταματούσε να ψάχνει. Λέω λοιπόν, όπως ο Σάρι πήρε αυτό που του άξιζε κάποια στιγμή να πάρει. 60 χρονό είναι. Ναι. Ναι. Δεν αξίζει ρε φίλε να πάρει και ο Κλοπ κάτι. Σωστό, σωστό. Δηλαδή, με την πορεία που έχει κάνει, σωστό, δεν σωστό, ήρθε η ώρα. Σωστό, ναι, σωστό. Δηλαδή, το timing ήρθε. Εγώ λέω, το δεν είναι η στιγμή του να πάρει. Να το πάρει, ναι, σωστό. Δηλαδή, αν δεν το πάρει, θα τον, πιστεύω θα είναι μεγάλο πίσω γύρισμα για τον ίδιο και τη Λίβερπουλ. Αν το πάρει, γιατί η Λίβερπουλ. Ναι. Μπορεί να έχει να πάρει πρωτάθλημα από το 90. Ο Κλόπ είναι 50. Όχι, δεν έχει να κάνει. Αν το κάνει τώρα το πάρει, έχει μια δεκαετία αναζωογόνηση κιτάρων προπονητικών. Ξέρεις, σε παίρνει από πάνω άμα είναι κομβικό. Για μένα, αν το πάρει. Η ηλικία του. Αν το πάρει, ναι. Είναι πρώτο φαβορή του χρόνου για να πάρει το πρωτάθλημα στην Αγγλία. Ναι, ναι. Και αξίζει το κόμμα παρότι εκεί είναι Αγγλία. Δεν ακλάψει και πολύ αν δεν το πάρει. Αν πάρει Champions League, να έχει υπόψη σου. Μπορεί να χαλαρώσει κιόλα μέσα του λίγο. Δεν το ξέρεις. Δεν έχει πάρει μεγάλο τίτλο, φίλε. Ε? Μεγάλο τίτλο δεν έχει πάρει. Θα πάρει τώρα. Ναι, και αυτό δεν είναι. Αυτό που λέω ότι είναι η ώρα του. Ήρθε η ώρα. Δείχνουν, παιδί μου, ο ανάδρομος Ερμής, τα άστρα, τα πάντα του και ομάδα έχει, αλλά είναι και η ώρα του. Εγώ το βλέπω και όταν είναι να πεθάνει κανένας. Ήρθε η ώρα του. Λες, δεν γλιτώνει, άστο, δεν ασχολούμαι. Τελείωσε. Εγώ τι βγάζω. Έχεις εσύ να θάψεις πολλούς. Κάτσε, μπορώ να πεθάνω 20 ευρώ. Είσαι ανέστητος γι' αυτό. Τι είμαι? Ανέστητος. Ψύχρεμος. Δεν ξέρω αν τα παίρνεις πολύ μέσα σου, αλλά τέλος πάντων είσαι. Ψύχρεμος είμαι. Το ανέστητος. Ψύχρεμος. Εγώ δεν είμαι ψύχρεμος, όχι. Εσύ δεν είσαι. Τελευταία είμαι πιο πολύ και με τον box και τα λοιπά. Έχω καλμάρει λίγο. Αν το κόψω λίγο αυτό, το ελαττώσω μάλλον για να το τι κόψω. Τι να κόψω. Σούπα, δεν είμαστε εμείς για τόσο δυναμικά πράγματα. Πιο αερόβια. Τι είναι? Πιο αερόβια πράγματα. Α, δεν πάνε πέθανε ρε, στα διάλογα εκεί πέρα. Πιο αερόβια. Αναερόβια θα κάνω. Σκούψτε ρε. Έλα, ρε. Πάμε παρακάτω. Δεν θα με βρεις. Δεν θα χρησιμοποιήσω τον έξω από εδώ. Τελείως. Λέγε ό,τι θέλει. Μάλιστα. Θα σε επαμαλώσει ο πνευματικός. Όχι. Η Σαν γράφει ότι η West Ham ετοιμάζεται να δώσει 18 εκατομμύρια για το Φορτούνι. Η Σαν, ρε φίλε, είναι η εσπρέσο της Αγγλίας. Η Σαν είναι η αντίστοιχη εσπρέσο. Δηλαδή... Α, ναι, σπίρτο, σπίρτο εσπρέσο. Αυτό που λέω. Σαν την εσπρέσο. Δηλαδή να πιστέψω εγώ ότι τη Σαν, οκ, okay, α τα δώσουν. Μακάρι το μάθημα. Θα πάρει και το παιδί λεφτά, γιατί. Το παιδί σίγουρα έκανε μία ακόμη καλή χρονιά. Την καλύτερη του. Ίσως την καλύτερη, ή την πιο όρημη, εγώ θα πω. Την καλύτερη. Εκείνη που είχε κάνει πριν από 3 χρόνια μου φαίνεται λίγο καλύτερη πριν να ήταν. Απλά τώρα. Κοίτα, το Φορτούνι τον έσαιρνε ο Ολυμπιακός. Με καλή ομάδα, με καλούς παίκτες, με καλούς διαιτητές, με ΕΠΟ, με ΠΕΠΟ, με δικαστές, με αστυνόμους. Με. Το σήκωνε απάνω όλο το σύστημα. Τώρα ο Φορτούνις φέτος σήκωσε τον εαυτό του. Ναι, αλλά δεν στάθηκε ικανός να είναι ο ηγέτης που θα ήταν. Δηλαδή δεν ήταν ο ηγέτης του Σιλβιέρη. Δεν ήταν ο ηγέτης του. Δεν τον βοηθούσε η άμυνα γιατί η επίθεση τον βοηθούσε. Κάνανε 80 τελικές και βάζανε 10 γκολ. Τέλος πάντων, πολύ καλός ο Φορτούνης ήταν. Έκανε αίμα. Έκανε. Το δίκιο. Έμαθα, ο Αλέφατος μου είπε πήγαινε και στον Αρδιτό επάνω, έκανε ταχύτητες και τέτοια, βελτιώσει πράγματα. Βελτιώθηκε ατομικά. Και τον είδα, ήταν λιγότερο γκρινιάρης από τις άλλες χρονιές. Δηλαδή, πολλές φορές τον έβλεπα. Δεν μιλούσε. Ποιο αθλητής έγινε. Όταν μιλάει κάποιος. Τώρα τον έβλεπα, στράβωνε. Κοίτα. Δηλαδή, στραβομουζούνια. Όταν βλέπεις κάποιος να μιλάει. Στο μάτς. Ναι. Είναι κουρασμένος. Είναι θέμα χαρακτήρα. Όχι. Είναι εκνευρισμένος, είναι κουρασμένος. Δεν έχει δυνάμεις. Εγώ, ας πούμε, όταν είμαι κουρασμένος, έχω νεύρα. Ναι. Άμα με ξεκούραζε, γιατί να νευριάσω. Ναι. Δες το από την πλευρά τη δικιά σου. Όταν έχεις κούραση, ρίξεις και καμιά Παναγία της Γουανδελούπης, να πούμε. Όταν είσαι ξεκούραστος, είναι διαφορετικό. Ξεκούραστος, ξυπνάς φράπα, κρίνεις ένα ξύρισμα και τέτοια. Θέλω να σου πω ότι η κούραση και η κόπωση. Άμα βλέπεις ένα ποδοσφαιριστή ή να κάθεται να δένει το κορδόνι και τα λοιπά ή να γκρινιάζει, πάει να πει ότι είναι σαβούρα. Δεν έχει παλμούς. Και έχω και, ναι. Έχω και μια ιδέα. Ιδέα έχεις. Ναι. Και λεφτά θα έχει ιδέα. Για μας. Τότε τι, θα την πεις για τους άλλους. Όχι, δεν το λέω. Ναι, πες τι. Επειδή
διάβασα χθες στη Μέτρο ότι τελειώνει από την Ρεάλ Μαδρίτη ο Ράμος. Είναι 34. Μάλιστα. Σέρχιο Ράμος. Ο Ράμος. Εγώ πιστεύω ότι είναι ο ιδανικός ηγέτης για μια ομάδα, ναι, για να έχει ουσιαστικές ελπίδες να διεκδικήσει Champions League. Πού να πάει? Αν τη βρει, θα σε παραδεχτώ. Ιουβέντους. Όχι. Όχι. Τι? Έχουν Ιταλοί στόπερ. Που δεν έχουν. Για την Παρί. Η Παρί. Ναι, σωστό. Δηλαδή πιστεύω ότι η Παρί. Πρέπει να φτιάξει τα μετώπιση. Θα έπρεπε, ναι, να κάνει. Γιατί καταρχήν. Να φτιάξει την άμυνα, ναι. Παρά, ξέρει, έχει το μεγάλο κακό αυτό που μου το κάνει να την παθεί είναι ότι πολύ βρωμιάρης. Πολύ βρωμιά. Δεν κακό για ένα στόπερ. Ναι. Όχι, είναι, ναι, πολύ. Χτυπάει πολύ η πουλά, ρε φίλε. Εντάξει. Λένε για το Μάτος. Εσύ δεν έλεγε για το Μάτος ότι έχει την ασυλία του διαιτητή. Και δεν την έχει. Χρόνια εδώ. Ρωτάω λοιπόν. Πόσα μάτσα έπρεπε να παίξει μείον ο Μάτος. Ρωτάω λοιπόν. Το τελικό κυπέλο που λένε οι Παοξίδες, την πέναλτι ο Κρέσπο με τον Gold of Sight, στο τρίτο λεπτό είναι κόκκινη κάρτα ο Μάτος. Είναι κόκκινη κάρτα, κατευθείαν. Είναι πήραν έβνοια οι Παοξίδες. Με λέει ο Κουλιανός. Πού βρήκα το κουμπάρι που ευνοηθήκαμε, κουμπαράκι. Στα χαζά χαμένα. Αυτά που λέει εσύ. Αυτά περνάνε απαρατήρητα και αυτά είναι τα πιο σημαντικά. Τρίτο λεπτό είσαι έξω με 10. Καθάρισε. Λέω λοιπόν, ο Σέρχιο Ράμος, αν πήγαινε στην Παρί, πώς φαίνεται η ιδέα μου, δεν θα ήταν η ιδανική μεταγραφή? Ναι, από την πέση και πίσω πρέπει να φτιαχτεί. Δηλαδή, να μην παίζει ο τερματοφύλακας, ο οποίος καλά κάνει και παίρνει το τελευταίο του γενικό του συμβόλαιο και αν τελειώνει. Ποιος? Ποιος? Αυτός δεν συμπαθεί. Τι να το συμπαθήσω. Τερματάρα μετά τα 35. Μετά τα 35, πας σε μια ομάδα χαμηλότερο επίπεδο. Κοίτα, αν θες να παίξει 40-42 χρονών, πολύ ωραία. Πας σε μια ομάδα που δεν έχει στόχο. Πας σε ένα Ηρακλή εκεί. Σε μια ομάδα που δεν έχει στόχο. Σε ένα Ηρακλή. Σταμάτα ρε το κόμπλεξ με τον Ηρακλή, ρε. Σε μια ομάδα που δεν έχει στόχο. Πας στον Ηρακλή της Ισπανίας, στον Ηρακλή της Αγγλίας. Εκεί πας. Παίξε μέχρι τα 50, θα σε πει κανείς τίποτα? Ο Μπιφτέκης καθάρισε, τελείωσε. Ο παλέμαχος πια. Η θύρα 10 θα σε πει. Δεν θα σε πει τίποτα. Ο Χατζηπαναγής 8ος έβγαινε και τον πανηγυρίζαν. Εκεί θα πας. Πόσο κακός είχε κακό είχε ο Χατζηπαναγής. Πού να έπαιρνε και τίτλους. Τι Χατζηπαναγής. Πήγαινα να δω. Όπως Σπυριά θα έβγαινε. Ηρακλής ΠΑΟΚ. Σπυριά θα έβγαινε. Πήγαινα να δω Ηρακλής ΠΑΟΚ. Βρήκε τον Ηρακλή. Βρε μεγάλος ο Παναγής. Μεγάλος ο Χατζηπαναγής. 0-0 στο Καφταζόγλιο. 1-0 ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Πήγε να δεις Ηρακλής Άρης. 80-20 κατοχή ο Ηρακλής. Φάουλ για τον Άρη. Κουίζ 0-1. Τάσε με τον Ηρακλή, σου λέω από το παράδειγμα μου. Σοφό είναι, πάμε σε άλλα θέματα πριν πάμε στο ημίωρο. Γρηγόρη, λέει ο Χάρης μου, λέει, έδωσε συνέντευξη τύπου ο Ράμος και είπε ότι ή θα μπει στη Ρεάλ ή θα αποσυρθεί. Καλό και αυτό. Ποιο? Λέω ότι αντρίχιο και αυτό είναι. Η ιδανική επιλογή, ναι, για το Ράμος, ναι, είναι να πάει στην Παρί. Και για τον ίδιο. Το είπαμε αυτό τώρα. Πάει τα ίδια, θα φάμε την ώρα. Πάει, τελείωσε. Στο φίλο απαντάω. Εντάξει, το πες, εκεί τελείωσε. Πόσο καλύτερο, δηλαδή δεν με ενδιαφέρει. Πες το ξανά, την Παρί να πάει ο Ράμος. Ξανά πάλι, τρίτη φορά. Όχι. Τέλειος. Δεν με ενδιαφέρει η θέληση του ιδίου ή της ομάδας ή οποιοδήποτε. Λέω ότι για μένα υπάρχει αυτό. Πώς θα έλεγε εσύ ότι αυτό ταιριάζει με Ξανθιά ή αυτή με Φαλακρό ή ψηλό ή κοντό. Φράζε εγώ τι λέω. Εγώ είμαι περίεργος. Λέω ότι θέλω. Τι. Εσύ, ναι, δεν είσαι περίεργος. Είσαι ανισόρροπος. Έχει διαφορά. Περιέργεια έχουν πάρα πολύ. Λοιπόν. Άλλο. Αύριο είναι πρώτη μέρα του καλοκαιριού. Μαύρες πλερέζες για μένα. Δεν το χωνεύω καθόλου το καλοκαίρι. Να μην πας διακοπές. Και αν δεν πάω διακοπές, τι θα γίνει, θα έρθει χειμώνα τον Αύγουστο δηλαδή. Μένουν πίσω οι δουλειές, πολύ. Ιούλιο και Αύγουστο, πάρα πολύ πίσω. Οι δικές μας. Άλλες δουλειές, το τουριστικά κτλ. Εμείς μένουμε πάρα πολύ πίσω. Είναι δηλαδή, πώς να σου πω, μπελάς. Ο Ιούλιος, ειδικά είναι πολύ μεγάλος μπελάς. Μέχρι το Παναγιάς εκεί πότε είναι 13-15 του Αυγούστου, είναι μεγάλος μπελάς. Δεν περνάει. Πάει, κάνεις μια συμφωνία, λείπει ο άλλος. Άστο να πάει στο διάλογο. Πάμε παρακάτω. Λέγε. Είναι περίεργη εποχή. Βέβαια. Χωρίς να πεις ονόματα, εδώ είναι η μέρα με τη νύχτα. Συμπαθές τους. Ο ένας ο άλλος είναι. Άστο ρε κόκκινο. Για απόσυρση. Πάμε παρακάτω. Εντάξει. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Λοιπόν, για τον Ηρακλή. Δεν ξέρω πραγματικά, είναι για κλάματα αυτή η ιστορία, δεν είναι για γέλια. Έχεις κανένα να μας πεις κανένα νέο? Αυτό που λέει, τι να πω, για τη διοίκηση, για αυτά που λέει. Άστα, αυτά τα λες κάθε μέρα. Έχεις κανένα νέο? Όχι. Τελείωσε. Άλλη ομάδα. Άστα, τελείωσε. Εσύ έχεις να πεις κάτι άλλο, για αυτούς τους απίθανους. Έλεγες τόσο και τώρα πρέπει να πεις, δεν μιλάς. Τι να πω τώρα, εγώ είπα το έργο τελείωσε. Πάει. Για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έχει δημιουργήσει ένα καταπληκτικό κομμάτι επικοινωνίας
Έχει περάσει όλη την Ελλάδα. Τι οικογένεια είναι αυτή του ΠΑΟΚ, τι πατερούλης είναι αυτός ο μεγαλομέτοχος, τι καλός άνθρωπος που είναι ο Βαρέλα, τα παιδάκια του που κλαίγανε, συγκίνηση, κερδίζει πόντους. Όλο αυτό το Βιερίνη, ο αρχηγός που το συναντηθήκανε, αγκαλιές, φιλιά, τα μηνύματα του ΑΚΠΟΜ, θηρίο μου γύρισες αυτό κτλ. Όλο αυτό είναι ένα κομμάτι του επικοινωνιακού κομματιού που λέγεται ΠΑΟΚ. Η έξω δεν καλή μαρτυρία. Άλλο περίμενα να ακούσω. Παρακαλώ να ακούσω τι. Φεύγει κόσμο από τον ΠΑΟΚ. Ανανέωσε ο Βαρέλα, καλό. Αλλά βλέπω ότι αρκετοί φύγανε και πρέπει να αντικατασταθούν. Ποιοι φύγανε, ρε. Έφυγε ο Ρέι. Σιγά τον τερματοφύλακα. Και εγώ να κάτσω εκεί. Έφυγε ο Σαχόφ. Ποιο? Σιγά τον Γρήγορο. Έφυγε ο Χατσερίδη. Ποιο? Εγώ απλά μετράω, νούμερα λέω. Ο Χατζερίδης. Ο Μαλεζάς συνεχίζει, όχι. Ο Μαλεζάς για το γυροκομείο είναι. Θα πάει εδώ στο. Άλλο καπέλο. Άσε ρε, ποιος Μαλεζάς. Μαλεζάς. Πάει στον Απόλλωνα Αθηνών. Ουάρντα, τέλος. Ποιος Ουάρντα. Έχει τρελαθεί, ρε. Χασίσει, πήρε. Μετράω 12 παίκτες. Με 50, κάνα καλό, θα με πεις. Μετράω 12 παίκτες. Έφυγε, λέει ο Χατζερίδης και ο Ρέι. Ο Ρέι την είχε βολευτεί. Ό,τι και να ήταν. Τρελάθηκε. Ήταν στο δυναμικό του ΠΑΟ. Ποιο δυναμικό του ΠΑΟ. Δεν πρέπει να αντικατασταθούν. Ποιο πάρε τώρα, βέβαια. Μα μιλάμε τώρα ότι πάω στη Λαϊκή και γυρίζω την ντομάτα τη Σάπια με μια πιο καλή. Τρελός, ρε. Ρέι, έχω το Μελισσά. Έχω το Ζίβκοβιτς. Πάμε παρακάτω. Λέγε μου. Ποιος έχει βγει, ο Ουάρντα, θα έρθει ο Λάμπρου. Πάρε, παρακάτω. Σιγάτσι. Στόπερ, τι έχω. Έμεινε ο Βαρέλα με τον Κρέσπο. Άλλη. Και ο Κρεμανταλάσου κάτσε. Είσαι ιατρής, τελειώσαμε. Άλλος, πάμε παρακάτω. Ξέρεις, γυρνάει. Και ο Ήγκρασον, τέσσερις. Ναι. Μια χαρά είναι, φύγαμε. Άλλος. Λέγε. Διάλυμα. Να μας τρελάζεις, ναρκωτικά παίρνεις. Εντάξει, οκ. Λοιπόν, εδώ είμαστε στους 95,5 των FM σε μια βροχερή Θεσσαλονίκη. Τέλεια. Δροσιά. Δροσιά, δεν βρωμάνει μασχάλες, το κλιματιστικό είναι ανοιχτό αλλά είναι κλειστό. Είναι ανοιχτό αλλά είναι κλειστό. Τι είναι. Λοιπόν. Σαν τον πεθαμένο όταν έχει πεθάνει δεν παίρνει αέρα και είναι ανοιχτό το στόμα του. Λοιπόν, έχεις δει κανένα πεθαμένο ανοιχτό στόμα. Έχεις δει κανένα να πεθαίνει με κλειστό το στόμα. Ανοίγει το στόμα, πάει ο άλλος, χλάτς, το κάνει ο νεκροθάρτης. Με ανοιχτό το στόμα και με ανοιχτά μάτια πεθαίνεις. Λοιπόν. Είμαστε παρέα με τον αδερφό Κωνσταντινίδη, αφού για οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σου κρατάς μόνο την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι, τηλεφωνείς στο 18133 και όλα τα υπόλοιπα τα κάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Γρήγορα, αξιόπιστα και φυσικά σου δίνουν την καλύτερη τιμή της αγοράς με ένα τηλεφώνημα στο 18133. Το 2310-93 είναι ελεύθερα, οι γραμμές είναι δικές σας, μπορείτε να πείτε τη γνώμη σας για το μεγάλο τελικό της Champions League. Τι παρακολούθησα εγώ τώρα. Να τελειώσω. Έχει παίξει Τουρκία-Ελλάδα, δεν υπάρχει μίσος, τίποτα, να πούνε εδώ για το ελληνικό μέσο, τι γραμμένα τα μακεδονικά θέματα και τα εθνικά θέματα, τι γραμμένα να πάρουν. Αυτό είναι στην Ατάλεια ρε φίλε, κάτσε. Φιλικό παιχνίδι στην Ατάλεια ήταν. Όχι, άλλο σου λέω. Πάει και αυτοί οι εποχές του Τουρκία-Ελλάδα που είχαν φανατισμό. Οι μεν με τους δε και τα λοιπά. Βλέπω έχουν εξισορροπηθεί τα πράγματα με τον ΝΑΤΟ. Έλα, τελείωνε. Αν ήρθε η ώρα να αλλάξετε ελάστιχα στο κινητό σας, τώρα είναι η κατάλληλη εποχή. Μπείτε στο tigershop.gr, είναι το κορυφαίο site για ελαστικά. Και βρείτε το κατάλληλο ελαστικό για το δικό σας αυτοκίνητο. Εκεί θα βρείτε και τα ελαστικά Nokian Tires, κανονική τεχνολογία με κορυφαία ποιότητα και απόδοση. Ενώ πληκτρολογήστε tireshop.gr είναι μία λέξη και μάθετε για το μεγάλο διαγωνισμό που έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε 4 ελαστικά Nokian Tires και δωρεάν τοποθέτηση στο δικό σας αυτοκίνητο. Τέλος να πω ότι οι εσωτερικοί τείχοι έχουν τείχη βουνό αν χρησιμοποιείτε χρώματα Vitex, αντέχουν στον χρόνο, μένουν προστατευμένοι και καθαροί χάρη στην καινοτόμο ματ πλαστικό χρώμα με τεχνολογία τεφλών από τη Vitex. Τα οποία θα τα βρείτε στα καταθέματα Κοσμάγουλου, 3 τον αριθμό, δυτικά Ιθάκη 42 με Αντών Τρίτη στον Εύωσμο, κέντρο Φιλίπ 74 και ανατολικά Εθνική Αντιστάσεις 82 στο Φίνικα με τηλέφωνο του 2310-480-606. Οι τρεις από τις 6 γραμμές είναι κατελημένες, οπότε έχει γραμμές, πάμε. Πάμε. Καλησπέρα. Γεια σου Αλέξανδρε. Oh. Τι κάνετε. Μια χαρά. Oh. Λοιπόν, φεύγω στην Κο, 5 και 10 πετάω. Θα έρθω αυτό που λέει, άμα πέσει κανένα χρήμα, θα έρθω το Σεπτέμβριο. Είπαμε θα πέσει. Θα πέσει, να δούμε. Γιατί άλλα λες και άλλα κάνεις. Εντάξει. Όπα. Άνοιξε φωνή. Λέγε. Όπα.
Ακούστε, εδώ πέφτουν όλες οι μάσκες. Είμαστε ένα χωριό, η Θεσσαλονίκη, μας ξέρουν οι πάντες. Όλη η Ελλάδα με έμαθε, με αγαπάει και θέλω δουλειά να κάνουμε. Είπαμε ρε παιδί. Και σε έριξε. Ακούστε. Σε έριξε. Με έριξε. Άμα. Για να φράγκο δεν είμαι. Τέλος πάντων. Αυτά που έλεγε ότι σου έδωσε. Ακούστε λίγο. Στη Θάσο δεν σε πήρε, κάτσε. Όχι ανυπόστατες κατηγορίες. Σε πήρε στη Θάσο. Στη Θάσο με πήρε, εντάξει. Σε κοίμησε, τάι, σε πλήρωσε. Ευχαριστώ πολύ τον Χατζινάκο που, που μαζί με τον Αυτόπουλο κάναμε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο, Παρασκευοσάββατο μάλλον, Κυριακή γυρίσαμε. Ευχαριστώ πολύ τον Χατζινάκο, ευχαριστώ πολύ τον Αυτόπουλο, αλλά το θέμα είναι ότι δεν πήρε φράγκο. Καλάβατε. Μάλιστα. Πόσα ήθελες να πάρεις. Πόσα ήθελα να πάρω. Είπαμε, αυτά τώρα ήταν το τηλέφωνο, θα πούμε από το Σεπτέμβριο που θα γυρίσουμε. Ναι. Άλλο σε αδίκησε και άλλο σε έδειξε. Έχει διαφορά. Τέλος πάντων, δεν μείνουμε σε αυτό. Καλό καλοκαίρι να έχετε. Και καλή καρδιά. Καλές δουλειές και τα λέμε από Σεπτέμβριο αυτό που λέτε. Να είσαι καλά. Να είσαι γερή. Και ένα τελευταίο. Δεν μπορώ να σου δώσω ένσημα όμως γιατί παίρνει σύνταξη. Πρέπει να στα δώσω μαύρα. Και εσύ μαύρα δεν παίρνεις αυτό. Γεια σου Αλέξανδρε. Άσο να πω. Ακούστε λίγο. Η Παοκάρα μας και η Αριανάρα μας και η Ακλάρα μας και από όλο πόντου και Μακεδονικός και όλο το συγκεκριακό συναπάντημα να πάνε μπροστά. Θέλω τον Ηρακλή της Άλφας Εθνική Δυνατό. Θέλω ένα φιλικό να κανονίσει ο Ιβάν με τον Άρη και ένα με τον Ηρακλή. Γιατί είμαστε μια πόλη η οποία είναι χωριό, γνωριζόμαστε όλοι μεταξύ μας. Ποιος δεν έχει φίλο Παοξή ή φίλο Αριανό ή το αντίθετο Ηρακλειδέα. Όλο το σώμα της μάνας μου είναι Ηρακλειδής. Και θα πάω από κοντά κόκκινη που είναι Ηρακλειδής στο σώμα μου, που τους ξέρεις. Εντάξει. Να είσαι καλά. Γνωρίζονται μεταξύ τους, λίγοι είναι εσύ καλέ. Όλοι οι φίλοι μου είναι ο αγαπητός μου Αριανός. Έκανε τον Αντσό Μαριανό, δεν το κάνω. Θα χαρεί κι αυτός, μου θα πάει, με κάνει να βγουν δεύτεροι. Να είσαι καλά. Θα πω το κύριο Σαββίδη να κάνουμε ένα φιλικό με τον Άρη και να είμαστε όλοι αγαπημένοι. Για να πολεμήσουμε το ΠΟΚ κάτω που μιλάει για τώρα για μπάσκετ. Και όσα play-off και να γίνουν, ο ΠΟΚ θα το παίρνει και ο Άρης δεύτερος. Άντε γεια. Ο Τόμ έχει λεφτά, έλεγε ο Κόκκινος και γελούσε και το βοηθητικό γηπέδο του Καρθατζοκλείου. Πες τα Ρατόπουλε. Από Τόμ έγινε Θωμάς και μετά απίθανος. Δεν είναι Θωμάς, έγινε Θανάσης. Δεύτερον. Άλλο έχει λεφτά και άλλο δίνει λεφτά. Εγώ ποτέ δεν είπα ότι δίνει λεφτά. Έδωσε και δεν ξέρω. Εγώ είδα τη μάπα του και κατάλαβα τι είναι. Πάμε παρακάτω. Αφού λέει ο Κώστας θα το πάρει Λίβερπουλ, εγώ θα το παίξω τότε να μάσω ημίχρονο άσο τελικό. Ξέρετε πόσο δίνει. Πολύ. Παίξε ό,τι θέλεις. Παίξε ό,τι θέλεις, φέρει. Εγώ λέω και με μεγάλο σκορ. 2-0. Παρακαλώ. Ναι. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα, Βίλε. Εδώ αέστητο ταμπλούχο Ελλάδος 2019. Ο μεγάλος λαός του ΠΑΟΚ είναι επιποδός και είναι έτοιμος να αναλάβει τη δημαρχία στα χέρια του. Ο λαός του ΠΑΟΚ θα την αναλάβει τη δημαρχία. Ο Ζέρβας, ρε παιδί μου. Ο Ζέρβας. Ναι. Και να τιμωρήσει αυτόν που τα έβαλε με τον μεγάλο λαό του ΠΑΟΚ και τον μεγάλο Ιβάν Σαββίδη. Για τον λαό του ΠΑΟΚ δεν ασχολείται κανένας, φίλε. Ο Ταχιάος. Ο Ταχιάος δεν ασχολήθηκε με τον λαό του ΠΑΟΚ. Ασχολήθηκε. Τι είπε δηλαδή. Τότε με τις σημαίες. Και τι σχέση έχει αυτό. Πώς δεν έχει σχέση. Δεν είπε για τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Για τον Σαββίδη είπε. Τι είπε για τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Να είμαστε δίκαιοι. Τι είπε. Δεν απαντάει. Πάμε επόμενη γραμμή. Έλα φίλε. Ραπτόπουλε, είσαι ο Τσίπρας της δημοσιογραφίας. Δεν τον αλήθει. Καλό. Ναι. Ο Τσίπρα τον ψηφίσατε και θα τον ξαναψηφίσετε και θα τον ξαναψηφίσετε. Πάμε παρακάτω. Έλα φίλε. Ναι. Καλησπέρα. Καλώς τον. Λοιπόν, Ραπτοπουλιάδα, Ραψοδία Γάμα, ταξιαρχίες τα πρώτα χρόνια. Ο Κωστής Ραπτόπουλος εμφανίζεται στο στούντιο του Μετρόπολης, φορώντας γυαλιά ηλίου και ένα πόλο μπλουζάκι σε ηλικία 90 ετών. Πριν τα 30 μου εγώ, έκανα χαμαλίκια. Βόλεϊ φιλαθλητικού, δεν βγαίνανε τα νίκια. Σαν βόμβα έσκασε η χειρή, μια πρόταση μεγάλη. Να σβήσω από τα Ερτζιανά, την φίρμα Γάτα Άρη. Άφησα το συνέστημα, γυμνάστηκα παραπάνω. Γιατί άμα δεν το έκανα, θα με έκαναν Μπογδάνο. Ξύλο πολύ θα έτρωγα, γιατί έβαζα φυτίλια. Δεν θα τη γλίτωνα ποτέ, ούτε σε χρόνια χίλια. Βρισχές, φωνές και απειλές, κυνηγητά σιρήνες.
Στραβά τα στόματα ήτανε από τις μαλαματίνες. Όταν τον Άρη ρίξανε στη Β' Σουπεράδες, με ελικόπτερο έφυγα, για θα είχαμε μπελάδες. Παρ' όλα αυτό δεν τρόμαζα, είχα άγνοια κινδύνου. Απέφευγα τους οπαδούς, όπως τον ψάλτη Φίνου. Ήμουν ευέλικτος μικρός, μια φαλακρή ρουκέτα. Έστελνα τους τσιφλίμαγκες, παρέα στο Αχέπα. Καυγάδες έκανα πολλούς, και έχω πρίξει τόσους. Ενδέχεται να ηθίστηκα στο να προσφέρω κλότσους. Συγγνώμη όποιον έδειρα, άδικα ή κατά λάθος, τα βράδια τα σκεφτόμουν, γινόμουν ένα ράκος. Τα φιλιά μου, παιδιά, καλή συνέχεια. Να είσαι γερό και να έχεις πάντα τόσο ωραίες εμπνεύσεις. Είναι Θεούλης. Ναι. Έλα, φίλε. Έλα. Καλησπέρα. Έλα, φίλε. Καλησπέρα στο ωραίο δίδυμο των Ελβιανών. Αν και υπάρχουν κάποιες ενστάσεις, Ραπτόπουλε, σε σχέση με τον Νικόλα τον Καστοριάνο, τον ΑΕΚΤΖ. Ό,τι. ΑΕΚΤΖ είμαι κι εγώ. Α. Απλά δεν είμαι από την Βόρεια Ελλάδα, έτσι. Ναι. Είμαι από την Νότια Ελλάδα. Οπότε μπορώ να έχω πιο έντονη πληροφόρηση για ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Μπορεί. Ναι. Εγώ πάντως έχω ένσταση μαζί για τους σπονσονάρες, Κώστα. Σπονσονάρες, το κλάμα και την κρίνια του. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που χθες βγήκε η πληροφορία ότι είναι πρώην ΠΑΟΚΤΖΙΣ. Έτσι μπορώ να το δικαιολογήσω όπως ένα ΑΕΚΤΖΙΣ που πλέει και γκρινιάζει. Ναι. Διότι εμείς οι ΑΕΚΤΖΙΣ, παράδειγμα είναι αυτά που συμβαίνουν στον Ολυμπιακό σήμερα. Στον Ολυμπιακό σήμερα το γήπεδο Καραϊσκάκη, ήδη το τραπεζικό σύστημα της Ελλάδος, κοιτάει τις μετοχές του Λαβρεδιάδη που έχουν δεσμευτεί, έτσι, να τις κάνει πληστηριασμό όπως τα ακίνητα, τα κόκκινα δάνεια. Και τρέχει και δεν φτάνει ο Μαρινάκης με το τραπεζικό σύστημα αυτή τη στιγμή που είναι πουλημένο σε ξένους και δεν ανοίξει στην Ελλάδα, να δει τι θα κάνει ο Μαρινάκης. Έκανε μια προσφορά, την οποία δεν έχει κάνει δεκτή το τραπεζικό σύστημα. Μήπως ο Νικόλας ο Καστοριανός θέλει να έχουμε εμείς τα ίδια τράβαλα με τον Ολυμπιακό. Το ότι εμείς αποκτάμε ένα γήπεδο καθαρότατο, χωρίς δανεισμού το 1 ευρώ, δεν του κάνει του Νικόλα του Καστοριανού που κλαίει και γκρινιάζει. Τι θα ήθελε δηλαδή, να αγοράσουμε να πούμε και εμείς τον, ξέρω εγώ, τον Τουρέ και να παίρνουμε το γήπεδο με δανεικά. Τι θα ήθελε μήπως, να αγοράσουμε ας πούμε τον Βραζιλιάνο που είχε πάρει ο Ολυμπιακός, ξέρω εγώ, τη μεικτή κόσμου και να μην έχουμε γήπεδο και να είμαστε με δανεικά και μετά από 5-10 χρόνια να μας το πιάνουν για πληστηριασμό το γήπεδο. Ερώτηση. Εκτός αν έχεις να πεις κι άλλα. Όχι, δεν ακούω γρήγορα. Ακούγεσαι πολύ φιλοκυβερνητικός. Oh. Καθόλου φιλοκυβερνητικός. Όχι, δεν σου τι λέω. Όχι. Μέσα σε μια πενταετία έχουμε μετέχει ομάδα σε 4 τελικούς. Mm-hmm. Έφτασε 32 του Europa League, μπήκε σε ομίλους Champions League και πήρε και ένα πρωτάθλημα. Mm-hmm. Και ένα κύπελο η ομάδα. Μέσα σε μια πενταετία. Πέστε μου άλλη ελληνική ομάδα από τη Β' Εθνική ανεβαίνοντας και από τη Γ' να έχει καταφέρει σε μια πενταετία αυτό που κατάφερε η ΑΕΚ. Στην ιστορία του ελληνικού πρωταθλήματος. Και μιλάω τελείως αμερόληπτα. Τι επειδή είναι ΑΕΚ. Ποια ΑΕΚ μιλάμε. Τη δεκαετία του 90 που έπαιζε την καλύτερη μπάλα ή το πρώτο χρόνο του 2000 που έπαιζε την καλύτερη μπάλα και δεν έπαιρνε πρωτάθλημα. Για ποιο ελληνικό ποδόσφαιρο μιλάμε. Μιλάμε για τα σημερινά δεδομένα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Που θέλει πολλά φράγκο όπως μια χαρά κάνει και βάζει λεφτά και φράγκο Ιβάν. Που θέλει φράγκο όπως βάζει ο Μαρινάκης. Για μια ΑΕΚ που ξεκίνησε από την ΓΑΜΑ Εθνική. Για μια ΑΕΚ που κόβει κατά μέσον όρο ρε παιδιά 9.000 εισιτήρια. Όταν 8.500 εισιτήρια κόβει ο Παναθηναϊκός ο πεθαμένος. Γιατί έστω να μιλάμε αυτής πάει. Με 9.000 εισιτήρια και ο Νίκος ο Καστοριανός να κατέβει από την Καστοριά να πάρει καμιά εκατοστή εισιτήρια, καμιά εκατοστή διαρκεία για να μπορεί να μιλάει και να λέει αυτά που λέει στην ομάδα. Και όχι η ομάδα να κόβει 9.000 εισιτήρια. Πού κατηγορούμε να... Έτσι. Πού ενίστασε στο κομμάτι Καστοριανού. Ενίσταμε στην κρίνια του και ναι. Στην κλαψούρα του ναι. Και στο κλαψουρίσμα του που δεν ισχύει. Δεν υφίσταται αυτός τους αεξίδες. Αυτό το διαμάντι που φτιάχνετε δεν είναι μόνο θέμα ότι φτιάχνει ένα γήπεδο η ΑΕΚ. Το φτιάχνει και με μηδέν παθητικό. Εκείνη η μεγάλη μαγιά του Δημήτρη. Ερώτηση, Δημήτρης. Λοιπόν, ο στόχος της ΑΕΚ, ο ποδοσφαιρικός φέτος ποιος είναι. Ο στόχος της ΑΕΚ φέτος είναι να έχει μια σωστή εμφάνιση, να μας ικανοποιεί ποδοσφαιρικά. Άρα δεν πάει για πρωτάθλημα. Εννοείται ότι δεν πάει για πρωτάθλημα, ρε παιδιά. Η ΑΕΚ ετοιμάζει η ομάδα του χρόνου που θα έχει την έδρα της. Εγώ θα σου πω κάτι, ρε Κώστα, με την εμπειρία σου. Γίνεται να φτιάξει ομάδα χωρίς να έχει έδρα. Έχει δει καμιά μεγάλη ομάδα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, στον πλανήτη Γη, να φτιάχνει ομάδα χωρίς να έχει γήπεδο, χωρίς να έχει έδρα. Πρώτα φτιάχνεις γήπεδο, πρώτα φτιάχνεις έδρα και μετά φτιάχνεις ομάδα. Εμείς δηλαδή είμαστε τόσο παλαβοί εδώ στο Ελαβιστάν που θέλουμε να έχουμε ομαδάρα χωρίς γήπεδο. Άρα ο ΠΑΟΚ είναι μεγαλύτερη ομάδα. Ο ΠΑΟΚ έχει την Τούμπα, είναι έδρα η Τούμπα. Δεν ξέχεσαι. Μπορεί να μην είναι μοντέρνο το γήπεδο με τις προδιαγραφές του 21ου αιώνα, αλλά έχει έδρα. Έχει την Τούμπα. Και η Φιλαδέλφια έδρα ήταν, αλλά θες καινούριο. Άλλο, αυτό είναι θέμα εγκαταστάσεων και θέλει καινούργιο γήπεδο. Αλλά έχει έδρα. Είναι έδρα το ΆΚΑ, ρε παιδιά. Που πάμε και ψάει έδρα, θα δούμε και θα νόμος του κάνει 10 από φόρ. Όσο έδρα είναι το Καζόκλειο. Ή που είμαι εγώ στην Κερκίδα. Όσο έδρα είναι από τα... Το Καζόκλειο και το ΆΚΑ είναι από τα πιο κρέα γήπεδα. Ακριβώς. Είμαι στην Κερκίδα
Και για να φωνάξω, είμαι 100 μέτρα από τη γραμμή του πλαγιού άντρα, παιδιά. Είναι το γήπεδο που φτιάχνετε, τεχνικά θα το δείτε. Είναι στάδιο, δεν είναι γήπεδο, έχει διαφορά. Ναι. Διαφέρει 3,5 μέτρα από τη γραμμή του πλαγιού, έτσι. 3,5 μέτρα από τη γραμμή του πλαγιού είναι η κερκίδα. Αυτή είναι η έδρα που φτιάχνει η Αγία Σοφιά. Και αυτό θεωρείται ποδοσφαιρικό γήπεδο και θεωρείται έδρα. Να είσαι αυτό καλά. Που να είσαι ευχαριστώ καλά. Πολύ καλή συνέχεια. Γιαλαμουίδης Νίκος, ο φίλος ο οποίος έχει 30 λεπτά να επικοινωνήσει, καθώς τελευταία κλήρωση είναι. Τι τελευταία, δεν είναι τελευταία κλήρωση. 5,5 ώρα μαζεύονται εκεί. Θα έχει κι άλλοι. Δεν φαίνεται ότι αυτές οι κλήρωσεις πάνε για την επόμενη, για το επόμενο μήνα. Είσαι άσχετος να πούμε. Okay. Γιαλαμουίδης Νίκος. Μην το στείλεις τον άνθρωπο. Όχι, okay, να πάρει. Να επικοινωνήσει με τα 390. Να πάνε εκεί πάνω να σε πούνε τι ισχύει. Και να πει την κυρία Γουλιώνη ότι είναι ο νικητής για να πάρει προτεραιότητα. Νικητής, ρε παιδί, θα είναι νικητής, αλλά άλλο σου λέω εγώ. Σήμερα το πρωί με τον Κουλιανό έκανα κλήρωση η οποία πάει στον άλλο μήνα. Οκ. Okay. Ε, τι οκ, okay, τον μπέρδεψε τώρα. Σε ευχαριστώ, δεν μπέρδεψε. Σε ευχαριστώ όλοι. Εγώ ας τα λέω. Σε ευχαριστώ που είμαι. Μα εσύ μιλάς επάνω με το ραδιοτηλεοπτικό. Με το. Με το. Ραδιοτηλοπτικό. Με το. Πώς το λέμε. Ναι, ναι, από αυτό. Με το διαφημιστικό. Αυτό, αυτό. Έλα, φίλε. Επόμενο, ναι. Ναι. Τα παλικάρια. Νάτος. Τα καλύτερα παλικάρια των Ζιανών κλιμάτων του. Το ναι. Ραδιοφόνου της, του αθλητικού ραδιοφόνου της Ελλάδος. Ναι. Της Βορείου Ελλάδος. Ναι. Και όχι μόνο. Και το διαδικτύο. Συνέχισε, λοιπόν, συνέχισε. Να πω κάτι. Πες κι άλλα. Όχι, ναι. Να πω, δίκιο έχεις για τα γήπεδα τα κρύα που είπες πιο μπροστά. Μεγάλο δίκιο έχεις, γι' αυτό πιστεύω και ένα κομμάτι που δεν πάει ο Ερακλής καλά είναι αυτό. Λοιπόν. Ο πολιτικός τώρα, να πω κάτι για τους πολιτικούς. Όταν κατέχει κάποιες προτεραιότητες ένας άνθρωπος, δηλαδή δύναμη και εξουσία, ναι, είναι σωστές προτεραιότητες, έτσι. Ναι. Καλές. Αποκαλύπτεται ο χαρακτήρας του. Όταν τις πάρετε φουντώνουν αυτές και φανερώνουν κάθε πάθος του και κρυμμένο ελάττωμά του. Αυτά για τους πολιτικούς. Και αν μην λέμε πολλά ποιος θα βγει και τι θα κάνει, ναι, και ΠΑΟΚ είναι και Άρης είναι και οτιδήποτε. Ναι. Ναι, έτσι πιστεύω εγώ, γιατί εντάξει τώρα δεν ασχολούμαι και πολύ με πολιτική, δεν ναι, με ενδιαφέρει μάλλον. Ναι. Ειδικά τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, η ΠΑΟΚΑΡΑ θα κάνει πολύ καλή δουλειά τώρα στην προετοιμασία. Πάρα πολύ καλή δουλειά και θα αλλάξει πρόσωπο εντελώς τον Αύγουστο. Αύγουστο δεν είναι πρώτο μάτς. Ναι. Μπράβο. Λοιπόν, Γρηγόρη. Ναι. Ο Ηρακλής θα σου πουλήσει κανένα φιλέτο εκεί στη Μίκρα, γιατί τότε θα διαφημίζεται πολύ τα φιλέτα εκεί πέρα. Δεν μπορεί να πουλήσει τίποτα. Να πάρει κανένα φραγκάκι να κάνει λίγο μαδούλα. Δεν μπορεί να πουλήσει τίποτα, ναι. Δεν τα είναι, όλα. Ξέρω το κάνει για το. Όχι, 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 καμία σχέση. Είναι α, μόνο για αθλητική χρήση. Μόνο για αθλητική χρήση. Το δράμα είναι. Νοικιάζει του σε καμιά ομάδα, Γρηγόρη, μεγάλη. Να σα δώσει κανένα φράγκο, ξέρω εγώ. Τι να πω. Θα σε κόψω γιατί είσαι κακός. Κόψω. Δεν είμαι κακός. Κακός, άκου δικιάσε καμιά μεγάλη. Τι είναι ένα μικρή ομάδα, δεν κατάλαβα. Νότιχαν φόρες. Έλα, φίλε. Καλησπέρα στην παρέα. Έλα, φίλε. Καλώς το Γιάννη. Ατρομητάρα εδώ. Κάναμε τη μεταγραφάρα μας, την κάναμε εμείς. Ποια ήτανε. Τι πήραμε. Τα προπονητή κανονικό πήραμε. Ξέρει να δουλεύει με τα πιτσιρίκια. Ποιον. Τον Αναστασίου τι πήραμε. Πού είσαι, αλλού είσαι. Ο Αναστασίου θα κάνει παρέλαση. Εξαιρετική δουλειά θα κάνει και αφήστε τα αυτά. Κωστή να σου πω κάτι, επειδή Γιάννη, με μένα μιλάς. Θα κάνει παρέλαση. Συγγνώμη, νόμιζα ότι ήταν ο Κωστή. Όχι, θα μιλήσει, θα κάνει παρέλαση. Ξέρω τι ρωτάω. Εννοείται, θα κάνει, θα κάνει. Να σου, να σου πω κάτι. Να σου πω, Γιάννη, γιατί. Να σου πω, Γιάννη, γιατί. Έχεις χτίσει το προφίλ μιας ομάδος. Ναι. Όχι μόνο με τον Κάναντι, η οποία παίζει δεύτερο ρόλο στο παιχνίδι. Πώς θα το κάνει αυτό ο Αναστασίου. Ο Αναστασίου είναι πολύ καλός προπονητής, Γρηγόρη, και είμαι σίγουρος θα τη βρει την άκρη. Με ποιους παίκτες θα παίξει, φορ ποιο θα πάρεις. Λοιπόν, πες μου ποιος έχει πλατυποδία να τον παίξω πάλι πρώτο σκόρο να οικονομήσω εσύ. Έλα σε μου ποιος έχει πλατυποδία. Πες μου ποιος έχει πλατυποδία εσύ. Και μη μιλάς εσύ, γιατί το πρώτο σκόρο που σου έλεγα εγώ θα βγει πρώτο σκόρο πέρυσι το καλοκαίρι, μου λέει ότι έχει πλατυποδία και να βάλει τον αγκόλ. Το καλύτερο σχόλιο που έκανε, δηλαδή δες πως θα φέρνει η άτιμη ζωή. Πανηγυρίζουν τα Γιάννα, πάνε τα Γιάννα.
Γιατί, δεν, γιατί δεν πήγε ο Κουλούρης εκεί. Τα Γιάννα λοιπόν παίζαν και ο Κουλούρης βγήκε πρώτο σκόρερ. Δεν γίνονται λοιπόν αυτά. Σε μία εξίσωση του έβαλε και του δύο. Δεν μου λέτε ρε μπανανίες. Τι χάρισμα. Ακούρε μπανανία. Εσύ νότια μπανανία και ο άλλο ο κόκκινο με το μάγουλο βόρεια μπανανία. Πόσο κοστίζει ο πρώτο σκόρερ του πρωταθλήματο του ελληνικού ρε. 5 εκατομμύρια. 5 εκατομμύρια δεν δίνει ούτε ο Ιφσαούτ δεν δίνει 5 εκατομμύρια τον πάρει. Αλλά μην λες τέτοια, μην έρθει κανένα 7. Βρε ούτε ο Ιφσαούτ δεν δίνει. Λέει, θα έρθει καμιά πρόταση τώρα και θα χοροπηδάει. Βρε 3 εκατομμύρια ευρώ δεν κάνει ο πρώτο. Γενικά το λέω. Η κατάντια σας ρε. Γιάννη, άκου εσύ. Βρε η κατάντια σας στο ελληνικό πρωτάθλημα. Μόλις τώρα. Είναι ότι ο πρώτο κόρε του ελληνικού πρωταθλήματος. Ναι. Δεν κοστίζει ούτε 3 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, πέστε κάνει είπαμε. Λοιπόν, άκου λίγο και θα συνεχίσεις. Με στέλνει μήνυμα ο Λαζάρος και λέει, Γρηγόρη, πες την Μπεκάτσα δίπλα σου, που λέει ότι κάνει τόσες ώρες την ημέρα γυμναστική, να μας πει από πού προέκυψε αυτή η κιλάρα που βλέπουμε στο βίντεο που γυρίστηκε στη Θάσο. Κιλάρα. Ναι. Έλα, οτι, άκου λίγο μια δημοσιογραφική πληροφορία. Ναι. Επειδή ακούω διάφορα που λέτε τώρα εκεί πάνω για πρωταθλήματα και τέτοια. Λοιπόν, Δαλούκας, Τριτσόνης και Σπάθας. Ναι. Ήταν εχθές στον Άγιο Κοσμά και προετοιμάζονται για τη νέα χρονιά. Τι κλάμα έχει να πέσει του χρόνου, να ξέρετε, με τον Κούλι που θα δώσει το πρωτάθλημα στον Κουμπάρο ότι με το ζόρι. Βγάλε από τον Παούλιο, βγάλε Καζαντζίδη, εσύ να παίζεις. Εγώ τους είπα, κύριε Ατρομητέ, μην πανηγυρίζετε οι νεοδημοκράτες παοξίδες, είστε ηλίθιοι. Πολύ κλάμα του χρόνου. Ναι. Στο λέω αυτό με εγγύηση. Καταρχήν δεν θα έρθουν πάλι ξένοι διαιτητές, το ξέρεις αυτό, έτσι. Ναι, καταργήθηκε. Θα ματάνε ξένοι διαιτητές να έρχονται. Θα ξέρουν που μένουν τα παιδιά. Με ένα νόμο, με ένα άρθρο να ξέρεις, καταργείται οι ξένοι διαιτητές. Ναι. Το δε βάρ δεν σου λέω ότι θα θολώνει λίγο η κάμερα. Αυτό να το ξέρεις, ότι θα είναι λίγο θολές οι λήψεις. Ναι. Οπότε καταλαβαίνεις τι κλάμα θα έχουμε του χρόνου. Πανηγυρίστε εσείς εκεί πάνω ότι όλα καλά θα πάνε, παιδιά. Και ξαναψηφίστε πάλι. Πάρ' τον νικητή στη 253 γραμμή. Έλα κόκκινε, ξύπνα. Νίκο, καλησπέρα. Πολύ καλησπέρα σας. Τι κάνεις? Δόξα τω Θεώ, εσείς. Δόξα. Λοιπόν, δόξα τω Θεώ. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Να είστε καλά. Κλειδώνει συμμετοχή σου για την κλήρωση του Ιουνίου. Ευχαριστώ πολύ. Οπότε μπορεί να είσαι εσύ μαζί με... Μαζί τα φάγαμε. Και να λέει μαζί τα φάγαμε, βεβαίως. Μαζί με το Μετρόπολης τα φάγαμε. Μ' άρεσες. Θα κάνουμε μαζί ένα καλό τραπέζι. Έτσι. Μεγάλη μας τιμή ομάδα. Ορίστε. Ομάδα που υποστηρίζεις. Μία είναι η ομάδα, Θεσσαλονίκη είπαμε. Μάλιστα. Πού να βρεις ρε κόκκινε, εδώ θα βλέπουμε ο Ζέρβας βγαίνει δήμαρχος. Τον Ηρακλείον είναι φίλος. Να, ναι, ναι. Δικέφαλος μόνο. Μάλιστα. Να είσαι καλά φίλε. Να είσαι καλά. Συγχαρητήρια. Καλή συνέχεια, ευχαριστώ. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Έλα φίλε. Έλα. Έλα Πασχάλης. Αδερφός Αμυρά, τι κάνεις? Έλα Αμυρά, έλα. Σήμερα το πρωί. 1,5 λεπτό. Μην τον κόβεις όσο είναι. Μην τον κόβεις ρε, εσύ ήδη 10 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, σήμερα το πρωί απέναντί σου την ώρα που ήσουν με τον Κουλιανό, έτσι πως έκανα ζάπινγκ, πιάνω στο Real FM στους δημοσιογράφους Τσιομπάνογλου και Καραπαναγιωτήτου συνέντευξη του Ταχιάου. Ναι. Ρωτήθηκε για το μακεδονικό, εγώ δεν κατάλαβα. Το μόνο που έλεγε, εγώ δεν είμαι μακεδονομάχος και ούρλιαζε ο άνθρωπος. Εγώ δεν είμαι μακεδονομάχος. Καταφέρθηκε εναντίον σκληροπυρηνικών ιερέων εμέσως του άνθιμου και ομολόγησε, αυτά που τα λέω είναι αποδεδειγμένα, μπορούν να ζητηθούν να... Αυτό δεν είναι ιδιαίτερα ναι, κακό. Ότι είναι από το μοναστήρι. Δεν είναι κακό, εγώ απλά αναφέρω το τι είπε ο άνθρωπος. Μοναστήρι ελληνικό είναι ρε φίλε. Ναι. Είπε επίσης ότι είναι λάτρης της γερμανικής πειθαρχίας, εδώ σε παρέθεση... Πολύ αλλή... καλά κάνει. Ναι. Αλλή μόνο όσοι δουλεύουν τώρα... Με το Εχάγγελ πήραμε γύρω. ...αορίστου σύμβασης εκεί στο Δήμο. Θεωρεί επίσης τον εαυτό του Γόη, όπως είπε. Καλά κάνει. Προσωπική μου γνώμη, μου φάνηκε έτσι ψυχρός ατάλαντος στο λόγο του. Ψυχρός είναι, δεν ατάλαντος. Δεν έχει ρε φίλε γλυκύτητα, πολιτική γλυκύτητα. Είναι γλυκύτητα. Μπορείς να καταλάβεις. Θέλω ρε Πασκάλη με το χέρι στην καρδιά μου πεις, να απαντήσεις ειλικρινά. Ειλικρινά. Αν ήταν ΠΑΟΚ θα τα έλεγες αυτά. Με το χέρι στην καρδιά, αλήθεια. Δεν θα βγαίνα στο ραδιόφωνο να το ομολογήσω αν ήταν πάω. Μαγκιά σου αυτό που λες. Καταλαβες. Δεν θα βγαίνα. Αλλά από μέσα μου η ψυχούλα μου θα είχε ακριβώς τις ίδιες απόψεις. Όχι, ήσουν αφοπλιστικά ειλικρινής. Αυτό μου τράει. Απλά δεν θα βγαίνα στο ραδιόφωνο. Αυτή τη στιγμή κάνω... Πάω, κάνεις ό,τι μπορεί για να χάσει ο άλλος. Να πω και κάτι αστείο. Ναι. Ο φίλος μας ο Βαραγιάννης αν έβλεπε το ενταχείο στον δρόμο, ξέρεις, έλεγε. Ταχεία, θέλω να σε χουφτώσω, ρε. Ευχαριστώ πολύ. Διάλειμμα.
Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε το 23-10-3 εντάργια είναι και πάλι ελεύθερα. Μπορείτε να τηλεφωνείτε, να πείτε τη γνώμη σας για όλα αυτά τα οποία συζητάμε από την ώρα που ανοίξαμε τις γραμμές. Για άλλα 22 λεπτά θα είμαστε εδώ. Πάμε σε 5 από τις 6 γραμμές που είναι κατελημένες. Παρακαλώ. Για να δούμε. Έπεσε, ναι. Παρακαλώ. Και εμείς θα σε ακούμε. Έλα ρε Βαραβά. Γεια σου ρε Κωνσταντίνε Τερβίση. Τι κάνεις? Άκου ρε Κωνσταντίνε. Ναι. Τα συλληπιτήριά μου στο Λόραν. Τα συλληπιτάμε εδώ, κοντεύω να πεθάνουμε εμείς, ποιο Λόραν? Ένα λεπτό. Ένα, σε παρακαλώ, ο άνθρωπος πέθανε σαν σήμερα. Τα συλληπιτήριά μου και στον Αντώνη, και στον Αντώνη Ρεπάνη, τον τραγουδιστή. Πέθανε ο Ρεπάνης, ναι. Ναι, ναι. Και ένας ηθοποιός, δεν ξέρω πώς λέγεται, και εκείνος στα συλληπιτήρια. Ο Ευρυπιώτης. Μπράβο. Το παλικάρι, ναι. Θα ήθελα στο τελείωμα, σε παρακαλώ πολύ, επειδή με τον Αντώνη Ρεπάνη έχουμε λάχη στην Αθήνα, να ακούσω ένα τραγούδι, γιατί κοίτα, ψάχνω να βρω εδώ πέρα μια κασέτα που είδα και δεν μπορώ να τη βρω. Ποια κασέτα ρε πρωτόγωρε, κασέτα, ποιο τραγούδι θέλεις? Όποιο να είναι ρε φίλε, δεν έχω, θέλω να τον ακούσω, γιατί κοίτα τον γνώρισα από κοντά και ήταν ένας άνθρωπος με ανοιχτή αγκαλιά ρε Κωνσταντίνε. Μπουζουκό θα μόνας ήσουν ρε. Ναι, ναι. 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 Και να πω τα άλλα. Ναι. Ο Αλέξανδρος τυπουλεύει, φεύγει. Στο καλό. Φεύγει, ναι. Ναι. Κράτησε στο χαρτί τη φωτοτυπία. Ποια φωτοτυπία? Ναι, την κράτησα. Ναι, ναι, ναι. Άντε μπράβο, να σε παρακαλώ, σώθηκα. Την κράτησα. Ναι. Μπράβο. Δεν σου είπε πόσο το δίνει όμως. Τι? Δεν σου είπε πόσο την πουλάει όμως, κάτσε. Θα τη δούμε την άκρια. Το δεύτερο. Έλα. Όσο και αυτό το γκάλο που έβαλα με αυτό το παιδαραστή, ναι, το Φύρος, δεν είναι λόγια μπανά ή λόγια που κοίτανε εκτεθώ. Βρε, ξέρω βρε, αλλά δεν είναι, είναι εξαφανισμένος από το χάρτη. Κωνσταντίνε, δεν το βλέπεις εσύ εγώ, αλλά το βλέπουν άλλοι. Ποιοι το βλέπουν? Αυτοί που πρέπει να το δούνε. Δεν παίζει ρόλο όμως στο πολιτικό κομμάτι. Δεν είναι κάπου. Δεν είναι κάπου. Δεν τον έχουν βάλει κάπου. Καλά, με τόσα που έχει κάνει. Θα ήταν τότε, κοιτά, θα βγαίναν οι φυλακές ελεύθερες όλοι. Θα βγαίνουν όλοι έξω τότε. Άκουσε να δεις, φίλε. Από τη στιγμή που δεν έχει θεσμική θέση. Δεν έχει θεσμική θέση πρώτον. Δεύτερον, στην Ελλάδα δύσκολα μπαίνεις μέσα. Δύσκολα. Για τέτοια, κοίτα Κωνσταντίνε. Δύσκολα. Θα σε παρακαλέσω πολύ. Δύσκολα. Για τέτοιους βιασμούς, παιδεραστίες, λοιπόν, πρόσεξε. Για να το τελειώσουμε το θέμα, καταλαβαίνω. Εγώ τον παιδεραστή τον θέλω έξω από τη φυλακή. Για ποιο λόγο? Για τον φάω λάχανο εγώ. Α, δε, μα δεν υπάρχει τέτοιος νόμος. Βρε, φύγε τώρα με τον νόμο, τώρα θα πάμε. Φύγε. Θα μας βάλει σε μπελάτα. Έχει δικούς του νόμους. Μη με τη χαλάσεις στο τελείωμα, σε παρακαλώ. Παρακαλώ. Τρελός είναι. Έλα. Τώρα το κατάλαβες. Έχει κολλήσει με τον παιδεραστή. Βρε, έξω θα ήταν φυλακή, εδώ δεν είναι. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή, να φτιάξω εγώ καινούριο νόμο? Ή να πάω εγώ να γίνω εισαγγελέας, τι να κάνω τώρα. Πάμε επόμενη γραμμή. Μη ζητάτε πράγματα που δεν μπορούμε να κάνουμε, ρε παιδιά. Εντάξει. Αλλά εγώ τον προτιμάω έξω. Εντάξει, για τους δικούς μου λόγους. Οι οποίοι μπορεί να μην είναι και νόμιμοι. Πάμε παρακάτω. Δεν θα το λύσουμε εδώ τώρα το θέμα. Έλα, φίλε. Έλα, FM πάω και εκεί. FM πάω και εκεί. Καλά πήρατε. Σέρβας. Καλά πήρα, Σέρβας TV. Τι κάνετε? Καλά, εσείς. Καλά. Δεν μου λέτε. Γιατί να πούμε, δεν λέτε πόσες χιλιάδες εισιτήρια έχει ο Άρης διαρκείας? Μια χαρά πάει. Επίτηδες το κάνετε. Μας είπαν μίλε, ο Μπούζος μας είπε μίλες, λέει, γιατί πάνε καλά αυτοί. Γι' αυτό. Εγώ δεν έχω κάνει κουβέντα με τον Μπούζο, αυτός που είναι με τους υψηλόβαθμους. Άσε τώρα, τι. Για πες μου ρε εσύ, κόκκινε. Έχω ένα φιλαράκι εδώ πέρα να πούμε, γράφει τα τεμάχια. Τεμάχια. Λοιπόν, και ανησυχεί, ναι ρε, κάτι τεμάχια εδώ πέρα που κουβαλάμε να πούμε. Ναι. Κάτι λίγα, κάνα 2.000 την ημέρα γράφει ο καημένος, έχει ζαλιστεί. Είναι σαν και σένα ομοιοπατής. Θα πάρετε κανένα φημί να γελάσει λίγο το χυλάκι του? Πίκρα μεγάλη, αδερφέ. Πίκρα μεγάλη, ε. Αφού δεν βγαίνει και ο φίλος μας ο Αντωνιάδης, καταλαβαίνω. Δεν πνίγεται με τίποτα, μπλέξαμε. Καταλαβαίνω. Μεγάλη, τι να σε κάνω. Μεγάλη τι... πίκρα. Δηλαδή, ρε φίλε, δεν θα σας δούμε στο φιλότα έτσι όπως πάτε. Ούτε εδώ θα παίξετε. Μεγάλη πίκρα. Ούτε αδερφέ. Με το φούφα. Μη γελάς καθόλου, μεγάλη πίκρα. και κάτι ακόμα και να κλείσω.
Λοιπόν, ο Νικολάκης είχε βγει εδώ πέρα live, επειδή έχετε Αλσχάιμερ και οι δύο, ναι, στην Καστοριά, ναι, και είπε το παιδί ότι όταν ήμουν μικρός ήμουν παοκτής. Ο αδερφός σου και το παιδί του ακόμα είναι παοκτής. Γιατί άκουσες να λέω λοιπόν, εγώ. Το άλλαξε, το άλλαξε μετά, το άλλαξε. Φυσικά. Και μετά λέει, βαρέθηκα λέει επειδή δεν παίρναμε πρωτάθλημα και τα λοιπά και έγινα λέει άλλη. Αλήθεια. Γιατί παίρνανε τότε αυτή. Αλήθεια. Άλλα μπράβο. Αλλά εσείς προχθές βγήκε το παιδί και το έλεγε και εσείς λέγατε θα το ρωτήσουμε. Τι θα το ρωτήσετε. Ο Κωστής το έλεγε. Γιατί μας βάζεις και τους δύο σε ένα κουβά. Και οι δύο Αλτσχάιμερ έχετε. Εγώ, δεν είπα, εγώ δεν είπα τίποτα. Πως είμαι κάποιος που δηλώνει, δηλαδή θα πω για τον Κωστή. Άντε ο Φαλάκρος να πούμε δεν έχει μαλλιά το ψήνιο, είναι στο κεφάλι δεν θυμάται. Εσύ τώρα τα θέλεις, ε. Τα θέλεις. Θες να τα... Σέρνεις, σέρνεις, σέρνεις. Τι θα κάνει Ηρακλής. Τι θα κάνει Ηρακλής. Δεν μου λες, ειλικρινά. Έλα. Αν Ηρακλής παίζει σε εθνική κατηγορία, κίνουνα καλά. Θα χάσει παιχνίδι. Πού θα παίξει, πού θα παίξει. Θα χάσει παιχνίδι του χρόνου. Αλήθεια πες μου. Εγώ άμα παίξω με τον Ηρακλή. Αν παίξει σε εθνική κατηγορία ο Ηρακλής. Ναι, ναι. Θα χάσει παιχνίδι του χρόνου. Αλήθεια. Από ποιον, από τον Ηρακλή. Ναι. Όπου και αν παίζει, θα πηγαίνει να το βρει. Όπου και να παίξει. Θα πηγαίνει να το βρει, αλήθεια πε. Ναι, ο μεγαλύτερο δεν κάνει και να το φαντάσει, κοιλιά δεν κάνει, ρε φίλε. Κόψον. Άντε ρε σφυράκια. Ναι, καλά λέει. Ναι. Σε λέει ρε κόκκινε, που απέξει εθνική κατηγορία. Δεν κάνει παιχνίδι. Καλά κάνει. Πιο πολλά πράγματα. Ο Μπαστουνόβλαχο έφυγε από την Κοζάνη και πήγε να δει Αιγυδιακό Ηρακλή για να ενισχύσει τον Αιγυδιακό. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Τίμιο σωματείο γυναίκα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Τίμιο σωματείο. Ναι. Έλα, φίλε. Χαίρετε. Χαίρετε. FM Ζέρβα εκεί. FM Ζέρβα εδώ. Ναι, λοιπόν, σκέψου πόσο ομάδα μεγάλη είναι ο Ηρακλή που ασχολούνται ενώ έχουν πάρει double και αίτητη όλοι οι παοξίδε ασχολούνται. Τρία τελευταίοι παοξίδες ασχολούνται μόνο με τον Ηρακλή. Πόσο μεγάλη ομάδα μπορεί να είναι ο Ηρακλής και πόσο το μισούνε. Και μετά λένε ότι τους μισούμε εμείς. Δεύτερον, άμα βγει ο Ζέρβας δήμαρχος, ποιος θα είναι υπεύθυνος. Δεν θα έχει ένα μέρος διευθύνης στο Μετρόπολη που θα διαφημίσει ο Ζέρβας. Γιατί ναι, ναι, το λες λες και είναι κάτι νοχικό. Περίμενε. Όχι, μπράβο του που είχε φράγκα και έκανε διαφήμιση. Δεν έχω κανένα πρόβλημα εγώ. Μπράβο. Τώρα, μιλάς ωραία. Άμα φάει ο Λεκάκης ξύλο στο Χαριλάου, ποιος θα έχει ευθύνη. Μην το γιατί τραβάς. Γιατί ο Λεκάκης είναι συμβαστής μου πρώην και τώρα έχω ψήφω σύμμαρχος. Μίλες πράγματα τα οποία είναι επίληψη. Όχι, και πόλυμα τα λέω, δεν έχω πόλυμα. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Εάν φάει ο κύριος Λεκάκης ξύλο στο Χαριλάου, θα φταίει ο ίδιος. Μα εσύ το είπες. Ότι άμα τους ζαμπακιάσουνε. Ένα λεπτό, φίλε. Ο κύριος Λεκάκης, αν πάει στο Χαριλάου, είναι υπεύθυνος των πράξεών του. Γιατί. Το ξέρεις πολύ καλά. Για ποιο λόγο πες μου, για ποιο λόγο. Συγγνώμη ρε φίλε. Δηλαδή μετά από αυτό που έγινε, θα πάει ο Λεκάκης στο Χαριλάου. Γιατί να μου πάει. Ας πάει, τι μεγάλη μέρα. Εγώ το ξέρω, είναι. Να πάει ρε φίλε. Από Κούνια είναι. Ωραία. Ας πάει. Ναι. Δηλαδή τι, να κάνουμε τις δημαρχικές εκλογές, δηλαδή κάνουμε οπαδικές. Αφού τέτοιοι είστε, τι θα σας κάνω. Δεν είμαστε τέτοιοι. Εγώ δεν ψήφισα κανένα από αυτούς. Εγώ ψήφισα σε άλλο λόγο. Αν ο κύριος Λεκάκης πάει στο Χαριλάου, κακό του κεφαλιούνται, εγώ τι φταίω. Μα εσύ το είπες. Ρε Χριστιανέ μου. Άμα της πάει, ποιος θα φταίει. Αυτός θα φταίει. Επειδή θα πάει με τον... Και πες μου, άμα ο Ορφανός θα σε έδινε μια χορηγία, ποιος θα έβγαινε, ο Ζέρβας ή ο Ορφανός. Δεν είναι χορηγία, είναι διαφήμιση. Είναι μια διαφήμιση, παιδί μου. Ποιος θα έβγαινε. Ορφανός. Αφού βγήκανε για 2%, για μισό τοις εκατό, πόσο βγήκανε. 500. Άρα, και τι γίνεται, όποιος είναι πιο πλούσιος, βγαίνει. Μπράβο ρε φίλε, το κατάλαβες. Τσακάλι είσαι. Τα αρσενικά από τα μέσα δεν τα καταλαβαίνεις. Βέβαια ρε φίλε. Εγώ βάζω μόνο για πλανητάριες. Ναι. Ούτε για δήμαρχος, ούτε για δημοτικό σύμβουλος. Έγινε, γεια σας. Ωραίος. Ναι. Ο Λεκάκης προφανώς και δεν θα ξαναπάει στο Χαριλάου. Ναι. Άμα πάει, πρόβλημα δικό του, δεν δικό μου. Γιατί ο Ορφανός άμα πάει στη θύρα 4, πάει. Δεν πάει. Εσύ πας. Όχι. Εγώ αν πάω στη θύρα 4 λιγότερο κινδυνεύω από ότι Ορφανός. Άλλο αυτό ρε. Άσε τώρα. Ούτε εσύ πας. Πάμε παρακάτω. Εγώ δεν πάω στη θύρα 4. Πήγα σε 5.000 παοξίδες στους πανηγυρισμούς. Άρα πάω. Εσύ πας. Σε πει τα λιψάκι σου πάμε πεθείο να πανηγυρίσουμε. Πού να πας. Κινδυνεύεις περισσότερο. Να έχεις υπόψη. Εσείς κινδυνεύετε περισσότερο από μένα. Άσε εγώ που πάω και τι κάνω. Ήθιστε εγώ να κινδυνεύω λιγότερο από εσάς. Γραμματάκιδες. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Με έχεις διμένο, ρε.
Γιατί χωράει που κάμισο να, να κουμπώσει με αυτό το λαιμό. Θα φύγει το, θα φύγει το κουμπί, σα φέρα. Δεν θα γλιστράει το κεφάλι. Έλα ρε φίλε, ναι. Ναι, ένας από τους βασικούς λόγους που βλέπω το ζέρβο είναι εξής. Εμένα με είπαν οι γονείς μου, 84, ο πατέρας μου, 80, η μάνα μου, να τους πάω το Σαββατοκύριακο στο χωριό. Ναι. Που σημαίνει οι ηλικιωμένοι ψηφίζουν κομματικά και με το καροτσάκι την περασμένη εκλογές, την περασμένη Κυριακή, με είπαν να τους πάω εδώ στην Αχυροπήρη το ψηφίζουν, οπωσδήποτε να ψηφίσουν. Τώρα τι σου είπαν. Σημαίνει, τώρα τι σου είπαν. Τώρα με είπαν θα πάνε στο χωριό. Μα. Αυτό σημαίνει ότι οι ηλικιωμένοι που είναι ένα πανίσχυρο εκλογικό σώμα και δεν αλλάζουν. Ναι, σωστό, 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 σωστό. Ναι, μα δεν μιλάω στον αέρα. Οι ηλικιωμένοι αφού δεν θα δώσουν τόσο μεγάλη σημασία. Οι νέοι ψηφίζουν λιγότερο κομματικά. Γιατί οι ηλικιωμένοι ψηφίζουν, άσε τι λένε στα καφενεία και στα τσίπουρα, ο ηλικιωμένος δεν αλλάζει, ο κόσμος θα γίνει γερμανός. Οι νέοι ψηφίζουν οπαδικά. Οι νέοι ψηφίζουν αλλιώς τώρα, οπαδικά σε βολεύει εσένα. Αλλιώς ψηφίζουν. Λιγότερο κομματικά. Δεν βολεύει εμένα. Με βολεύει και εμένα. Αλλά ψηφίζουν οπαδικά. Ο δείκτης που ο πατέρας μου έχει την περασμένη Κυριακή, με πάει να ψηφίσω οπωσδήποτε. Εκεί το βούλια ψήφισε. Αλλά τώρα θέλω να σου πω ότι για το Δήμο. Αλλά θέλω να σου πω ότι τώρα οι πολλοί ηλικιωμένοι δεν θα πάνε. Αδιάκριτη ερώτηση. Ναι. Ο πατέρας σου είναι Πασοξής ή Ηρακλειδέας? Ναι, είναι Αριανός, είμαι Χαριλιώτης Αριανός και ο πατέρας μου είναι Πασοξής από την εποχή Πασόκ. Γι' αυτό πήγε να ψηφίσει Βούγια. Okay. Όχι, θα ψήφισε οπωσδήποτε. Βενιζέλο ψηφίζει, δεν αλλάζουν οι παλιοί. Μην ακούς, οι συνταξιούχοι δεν αλλάζουν αυτό που ψηφίζουν. Ένα 10% αλλάζει. Οι συνταξιούχοι είναι τον καλύτερο να φέρει στην Ελλάδα αύριο. Αυτή είναι και τραγωδία της Ελλάδος. Δεν θα αλλάξουν αυτό που ψηφίζουν. Δεν αλλάζουν. Τι δεν θα που είναι πολλά χρόνια συνταξιούχοι εδώ. Εντάξει. Ναι, 3 εκατομμύρια είναι συνταξιούχοι, ρε γόρι μου. Σε 5 χρόνια θα είναι 1 εκατομμύριο συνταξιούχοι. Περισσότεροι θα είναι συνταξιούχοι. Από πού θα είναι. Η Ελλάδα είναι κυρασμένο κράτος. Έχουμε 3 εκατομμύρια ανθρώπους πάνω από 50 χρονών. Ότι έχουμε υπογεννητικότητα δεν το ξέρει αυτό. Μετά τη Βουλγαρία είμαστε το γυρότερο κράτος στην Ευρώπη. Ρε φίλε. Πόσοι γέροι θα πεθάνουν τα επόμενα 5 χρόνια και πόσοι συνταξιούχοι θα βγουν και τι λεφτά θα πάρουν αυτοί οι συνταξιούχοι, ξέρεις. Και πώς αυτό το τι λεφτά θα πάρουν δεν είναι άλλο θέμα. Αλλά ότι έχουμε από 50 χρόνια και πάνω, αλλά 2 εκατομμύρια ανθρώπους έχουμε. Πάνε δεν θα ζήσουν λαϊκία, πολύ, ρε φίλε. Πάνε σε μια λαϊκή ένα πρωί να δεις βαριές να βλέπεις ηλικιωμένους. Ρε φίλε, σε 5 χρόνια αυτοί θα έχουν πεθάνει. Τώρα όμως λέμε για αυτό. Αυτό κοιτάζει το κράτος να απαλλαχθεί από αυτούς. Εγώ βλέπω ότι είναι αμφίροπο το πράγμα γιατί οι συνταξιούχοι δεν θα πάνε τόσο κολλημένο όσο ψήφισαν. Δώσε προγνωστικό και κλείσε. Ελαφρά, είναι δύσκολο το προγνωστικό. Συμφωνείς ότι όποιος κερδίσει βαριά-βαριά θα πιάσει 55. Βαριά-βαριά. Θα πιάσουμε ανηφόρα τώρα. Έλα, επόμενη γραμμή, ναι. Έλα, φίλε. Έλα. Έλα. Ο Ζέρβας δήμαρχος. Δήμαρχος, ναι. Αυτός... Από τι... 195/195. Δεν μου λες Κώστα. Έλα. Τι δουλειά έκανε. Πλούσιος ήταν. Αρχιτέκτονας είναι ο κύριος. Ή πολιτικό μηχανικός ή αρχιτέκτονας. Ναι. Ναι. Έχει τύπο, ο πατέρας ο τύπος γιατρός. Δεν γνωρίζω. Γιατί ένα Ζέρβας είχε εδώ κλινική γι' αυτό. Τέλος πάντων. Πέθανε ο Ρεπανής. Πέθανε σήμερα, χθες. Πόσο χρόνο. 85. Εντάξει, ο άλλος που πέθανε στο πλούς κρίμα είναι. 56 χρόνια. Κρίμα είμαστε εμείς που ζούμε. Α, δεν ξέρω. Οι άλλοι που πεθαίνουν μια χαρά είναι. Μπορεί να έχει και δίκιο, δεν ξέρω. Έτσι. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, και καμιά μεταγραφή καινούρια για το ΠΑΟΚ. Μεταγραφή καινούρια. Παίρνει τον Ραυτόπουλο. Τον Ραυτόπουλο. Ναι. Δεν θα είναι κι άσχημο. Τεχνικό διευθυντή. Δεν θα είναι κι άσχημο, λέω. Γιατί η άλλη καλύτερη είναι που έχει εκεί. Άκου. Τέλος πάντων. Τι εκλογές τι ψηφίζουμε, Κινάλ. Ποιο Κινάλ. Κινάλ ψηφίζεις. Εγώ. Ναι. Χάσε. Τι. Εγώ δεν πάω από εδώ που έχω πιπέφυγε ο Ανδρέας. Τελείωσε. Τι θα ρίξεις. Τι θα ρίξω. Τώρα 7 Ιουλίου τι θα ρίξεις. 7 Ιουλίου. Ναι. Τι να σου πω, ξάπλα. Ξάπλα. Ναι. Φύγε από εδώ ρε. Πάμε επόμενη γραμμή. Ναι. Καλησπέρα κύριε Κόκκινε, καλησπέρα κύριε Ραυτόπουλε. Έλα. Για μια δολοφορά σας πήρα εγώ τηλέφωνο σήμερα, γιατί μια μικρή προπαγάνδα χωρίς να είμαι ενωδημοκράτης. Ναι. Λοιπόν, θα σας πω 3 λόγους να μην ψηφίσεις τα Χιάο ναι. και έναν λόγο να ψηφίσεις Ζέρβα. Ναι. Λοιπόν, ο πρώτος λόγος να μην ψηφίσεις τα Χιάο είναι ότι είναι ρε παιδί μου να φαντάσαι τώρα ένα κρεμονταλά να μπαίνει μέσα σε ένα καφενείο, το λέει καλησπέρα. Και να γυρνάνε όλοι κάτω να τους ψάχνουν τα κλειδιά τους να μην το χαιρετήσουν.
Αυτός είναι ο Τασιά. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι έχει το στυλ, ρε παιδί μου, του λυκειάρχη σχολείου στα Ανατολικά, εκεί στον Τεπό. Ναι. Δεν τον βλέπεις που... Ο τρίτος λόγος είναι ότι είναι πιο κρύος και από ατύχημα επάνω στον περιφερειακό. Και όσο αφορά το Ζέρβα, υπάρχει ένας λόγος να το ψηφίσεις. Ναι. Ο λόγος για να ψηφίσεις το Ζέρβα είναι ότι ακόμα και ο αναγραμματισμός του ονόματός του ασπρόμαυρος είναι, ρε. Ζεύρας, ρε. Ζεύρας. Τι είσαι εσύ, ρε. Τι αλήτης είσαι εσύ. Φιλιά πολλά. Τα λέμε. Επόμενη γραμμή, ναι. Έλα, φίλε. Ναι. Έλα, φίλε. Ράδιο Ζέρβα εκεί. Ράδιο Ζέρβα. Ράδιο Ζέρβα, μπράβο, καλά πέρα. Και κατεπέφτασε FM ΠΑΟΚ. FM ΠΑΟΚ, βέβαια. Μπράβο, σωστά πέρα. Λοιπόν, άκουσε κουλουτούμπα. Ναι. Άκου τι να σου πω που έχει το μα. Άντε δεν, γιατί θα με κόψω μέσα. Δεν βριζώ να με κόψει κατευθείαν. Μη με κόψεις εσύ μέσα. Άμα με ξεφύγει καμιά λεξούλα. Λέγε. Λοιπόν. Όσο για το λεκάκι που λες έδωσε γραμμή και θα τα χάσει και θα τα αυτό και θα πάω στο Ζέρβα, θα πάνε στα αυτά. Γιατί ο Λεκάκης για να ψηφιστεί είχε κάποιους υποψήφιους εκεί, κάποια ονόματα. Κουκουλιά, μουγκουλιά, κουκουλιά, αυτοί πήραν σταυρούς. Αυτοί οι σταυροί θα πάνε στον Ταχιάο. Έλα. Έλα, όχι έλα, εγώ θα έρθω. Άμα θα έρθω όμως εσύ που θα πας. Σιγά, μη. Δεν θα απειλώ, μη φοβάσαι, ρε. Μη. Δεν θα απειλώ, ρε, κουλουτούμπα. Μη. Κουλουτούμπα που κάνεις προπαγάνδα. Έχεις ένα μικρόφωνο και κάνεις προπαγάνδα για τον Ζέρβα και για τα αφεντικά σου. Φίλε... Τα αφεντικά σου τα μεγάλα. Φίλε, ο Ζέρβας... ήταν εκεί, φύγαν από εκεί, πήγαν αλλού. Και τώρα υποστηρίζουν τον Ζέρβα. Πες μου, ρε, μια τετραετία που βγήκε πάω ξύς δήμαρχος. Μία πες μου, ρε. Μία. Και ούτε θα βγει. Και δεν πρόκειται να δούνε δήμαρχο πάνω σε αυτή τη Θεσσαλονίκη. Γιατί η Θεσσαλονίκη είναι αγιοκρατούμενη. Πάρε το χαρμπάρι. Είναι. Πάρε το χαρμπάρι. Είναι ρε μάγκα. Είναι. Για λαντζής μάγκας είσαι εσύ. Γιατί το ξέρεις και κάνεις κουλουτούμπες μπιφτεκά. Αντιφτεκά. Το ξέρεις και κάνεις τα χαρτίνια το αγροτικό σου. Καβίδεις. Άλλος μπιφτεκά. Μη συγχύζεσαι. Μη. Και εσύ, κάτσε. Και χαχακάκα, ρε, κλειώσαμε. Σι, σ' ακούει ο Σαουρίδης απ' την Αθήνα, μη φωνάζεις. Και ο Σαουρίδης, ρε, μη. Δεν μπλέξε εμένα με Σαουρίδης και Μαουρίδης. Μη, άσε τώρα, πει, ναι. Κοίτα, μην έρθει κανένας νέγρης έξω από το σπίτι και σε βαράει το κουδούνι. Μην κάνεις το μάγκα πολύ, μη φωνάζεις. Μη. Λείπει και ο Σαουρίδης να σας δώσει κατεύθυνση. Τι να σας κάνω. Εντάξει, είναι το Facebook τώρα. Πάμε επόμενη γραμμή. Έλα. Κύριε Κώστα. Έλα, φίλε. Γεια σου, κύριε Κώστα. Έλα, ρε Νικόλα, πού είσαι, ρε Γίγαντα, πού είσαι. Τι κάνει, Κώστα μου. Να, ναι, εκλογές γίνονται, πάω κάρι. Τι πάω κάρι, τι είμαι Ολυμπιακό, τι πάμε. Εγώ το ίδιο καζάνι είναι, όλοι το ίδιο μετερίζει, είναι το ίδιο κόλπο είναι, όλα είναι. Γεια σου, ρε Νικόλα, που είσαι παλικάρι και. Δεν μασάς από πλευροκοπήματα που σε... μου είπες κάτι εκτός αέρα. Τι με νοιάζει εμένα, εγώ ξέρω πολύ καλά, δεν προσπαθούμε που θα γίνει. Θα είναι μια σαλαμούρα. Σαλαμούρα. Μην γαλασκώσω μου γιατί... Σαλαμούρα, μ' άρεσε η λέξη, σαλαμούρα, ναι. Τι να σε πω κάτι, από την ώρα που κάνει το κουμάντο, η τριάδα, η τριάδα που κάνει το κουμάντο. Ναι. Αυτή είναι το μεγάλο που με κλειδί. Τώρα κάνανε μήνυση η ΠΑΕΠΑΟΚ των Γεωργίου. Ναι, τον κάνανε, ναι. Δεν το κάνω το όχι, κάνω μήνυση Γεωργίου. Κατά τον άλλο κάνω μήνυση. Διαμέσου Γεωργίου έκανε τη μήνυση αυτό τον κύριο. Διαμέσου και Γεωργίου κάνω αυτό τον κύριο μήνυση. Και αυτό με το κάνω μήνυση, χάσανε το παιχνίδι αυτοί οι κύριοι όλοι μέσα στην ΠΑΕΠΑΟΚ. Δεν έπρεπε να το κάνουν, έλες. Εγώ το λέω πάλι. Κάναν το Γεωργίου, διαμέσου Γεωργίου, χτυπάνε το Γεωργίου, αλλά χτυπάνε ουσιαστικά το αφεντικό το μεγάλο. Όχι, άρα δεν κάναν καλά. Ναι. Άρα και να πούμε, το αθλητικό το μεγάλο είναι ένας από το Εγάλεο, ναι. Όχι ο Βίκτορας, ο Κοκαλιάρης. Ο Κοκαλιάρης, ναι. Αυτό μου πάνε να κάνουν μήνυση. Oh. Χάσανε το παιχνίδι αυτό, κύριε Κότσο μου. Ήδη τραπλώσει με αυτό και το άλλο. Ναι. Τώρα που κάνανε γενική συνέλευση, ναι. Μια μούφα ήταν η γενική συνέλευση, ναι. Μούφα, η οποία που με γενική συνέλευση βγήκαν που είναι δύο άνθρωποι, δηλαδή η τριάδα είναι Παπαδόπουλος, Κοκαλιάρης και ο Θείος. Ναι.
αυτή η τριάδα κάτω του κομμάτου. Όσο για τον κύριο που είναι από την πρώην Σοβιετική Ένωση, δηλαδή στα βάση, στα βάση της Ρωσίας, ναι, στο βασανό μεγαλομέτωχο, αρχινάνε το παιχνίδι να γίνει πολύ άσχημο. Η τράπεζα θα πέφτει πολύ σημαδεμένη. Ναι. Αντί να πάει στους παπάδες, θα πάει στους βαλέζες. Λες. Δηλαδή, εδώ πέρα αρχινάει ο άλλος αυτός, πάει δεξιά και αριστερά. Πρόσφατα, να γνωρίζουμε πολύ καλά, έγινε μια τριάδα στην οικία του θείου, του Κόκαλη. Ναι. Γνωρίζουμε και ήταν εδώ. Για πες την. Ήταν αυτός ο κύριος από τον Πανετολικό που βαζάνε το μεγαλομέτωχο. Ναι. Αυτός ο Γιάννης Παπαδόπουλος, ο οποίος είναι ο άγχοντας του παιχνιδιού. Ναι. Και κάτι χέρια έχει, στα κουπιά χέρια έχει. Ναι. Πήγαν στο σπίτι του θείου, πήγανε μαζί με το παιδί του από τη Γενέβη. Και λέω εγώ αφέλης, τι γύρευε να το θείο εκεί πέρα μέσα και τι γύρευε αυτός ο κύριος Κουτούλας, πώς λέγεται αυτός ο κύριος μεγαλομέτωχος του. Αυτός λέγεται, γιατί γύρευε αυτός, τι ήθελε εκεί πέρα το θείο, τι να κάνει εκεί πέρα, τι ήθελε στη βία του θείου. Ρωτάω εγώ και το άλλο. Το άλλο. Πότε χρέη έχει αυτή τη στιγμή η εταιρεία της ΠΑΕ, η Εντρακόμ. Γνωρίζομαι. Πάνω από 100. Πάνω από 100. Εγώ ξέρω πολύ καλά αυτή τη στιγμή που μιλάω, είναι ένα πεντάρικο. Και λέω τώρα από μέσα μου, ποιο θα τα δώσει αυτά τα 5 εκατομμύρια. Φύγε Νίκο, να πάρω ένα τελευταίο. Ποιος είναι. Νίκος, τα λέει καλά ο Νίκος. Ο Νίκος είναι φίλος μου. Για Ελλάδα-Τουρκία δεν μίλησε κανένας. Πάμε επόμενη γραμμή. Μάλιστα. Ο Ζέρβας με τον άλλον είναι το μάτσι. Σε λέω εγώ. Άρε φουκαρά Αναστασιάδη, ποια ομάδα κοουτσάρης να πούμε. Έλα φίλε, τελευταίος. Ναι. Ταχιαϊκός, σερβικός, τι είσαι εσύ. Ναι. Έλα φίλε. Μ' ακούτε. Μάλιστα. Καλησπέρα. Καλώς το. Γνωρίζετε ότι υπάρχει μαγαζί στη Λέρο, σε μια περιοχή που λέγεται Βρωμόλιθος, που λέγεται της Κακομήρας. Όχι. Υπάρχει. Την περασμένη εβδομάδα ήμουνα στη Λέρο. Ως τουρίστας ήσασταν. Όχι, όχι, για δουλειά. Α, για δουλειά, ωραία. Υπάρχει μαγαζί στο Βρωμόλιθο, καφέ είναι, που λέγεται της Κακομήρας. Πολύ ωραία. Πήρα να το κάνω γνωστό. Άμα πάμε στη Λέρο, καμιά εξορία. Να το βρείτε το μαγαζί αυτό για να κάνετε ένα εξτραδάκι. Έτσι. Οκ, okay, ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά. Εσύ τώρα τι λες, θα βγει ο Ζέρβας για Οταχιάο. Πόρε φίλε, τι θα γίνει. Πάντως, άμα βγει ο Οταχιάο. Δεν βλέπω τον Μπούζο να σβήνει κλίση τα επόμενα 4-5 χρόνια στο Δήμο. Φαντάζεσαι, τον πιάσουνε τίποτα να φαρκάρει πουθενά σε καλά αμαία για να τον τσακώσουν τα μάξι. Κύριε Δήμαρχε, αυτά που είπαμε, πάρε ένα σφουγγάρι και σβήστα. Λοιπόν, Μαρίνα Μπίκου, ο Κανελάκης είναι εδώ. Ήρθε ο Κανελάκης, οπότε η ενημέρωση θα είναι αλφα εθνικής κατηγορίας. Εμείς θα τα πούμε αύριο Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα. Μέχρι τότε να περνάτε καλά.